Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό με τους κουμπροχομίπρο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσό και αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δωθέ! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειδί της τρύπας στον χώρο για να περάσουμε τώρα κατά από εδώ τις υπεραχωρίες και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντική ζουμουσάδα! Το ζουμουσάδα δεν είναι μεξικανό center for. Γολάσο, ζουμουσάδα, ζουμουσάδα. Πολύ μεγάλο παιδί μου, Αρκονάδα. Λουίς Μιγέλ Αρκονάδα. Ισπανός βέβαια, Βάσκος, έπεσε με λευκές κάλτσες στην Εθνική Ισπανία για να δείξει ότι είναι Βάσκος. Έπνιξε ένα κουνελάκι στο τελικό του Euro τότε με τον Μισελ Πλατινί. Στο φάουλ και γεια σας. Ελάτε πουλάκια μου. Ελάτε σήμερα στην παρέα μας, να περάσουμε όμορφα, να περάσουμε εξηγημένα, να περάσουμε σουξουμούξου. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Έχει Παρασκευή, λες την αυτιμόσυφαιρα. Όμορφα. Μαέστρο, να αλλάξω να πάω εδώ στο δίπλα. Να κάνουμε σουξουμούξ στον αέρα, φίλε, δεν είναι εγώ, πρόσεξε. Λάτς. Ωραίος. Έτσι, πω, με δύο φίλε, σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μου έρχεται δηλαδή να ξεκινήσω να λέω ψέματα, φίλε. Αυτά. Είδατε τα έσχετα χθεσινά. Φυσικά με αυτό θα ασχοληθούμε. Όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε. Καταλάβατε, πήρατε χαμπάρι, ότι για μία ακόμα φορά τίποτα απολύτως δεν έχει αλλάξει. Όσοι λέγανε ότι τι έγινε παιδιά, ο Χαλίφης αυτά, η ασπρόμαυρη ΕΠΟ, ότι παιδιά τι συνέβη, έχει γίνει κάτι, η μόνη μείον τρεις περιμένουμε είναι πως και πέσει κι άλλο η θερμοκρασία, λέει το Σαββατοκύριακο που περιμένουμε χιόνια και αυτά και κρύα και τέτοια. Μόνο έτσι. Ο Γαύρος για μία ακόμα φορά απέδειξε ότι αυτός ελέγχει τα πάντα, αυτός ελέγχει το σύστημα. Το τραγικό είναι ότι δεν αφαιρέθηκαν οι τρεις για τα έσχη που έγιναν στην Πάτρα, που τα διέλυσαν όλα οι Ολυμπιακοί, που τα διέλυσαν όλα οι Γαύροι, οι οπαδοί του. Βγήκε και η Χάρτινη μετά, το θράσος το απίθμενο, να μιλήσει για αλλίωση πρωταθλήματος. Αυτή που πέρσι έκανε την κλοπή του αιώνα. Αυτή που πέρσι μεθόδευσε τα πάντα, συμμάχησε με τον φιλαράκο της, με τον μόνιμο σύμμαχό της, για να μας κλαπεί το πρωτάθλημα. Για να κλαπεί αυτό που ο ΠΑΟ κατέκτησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και βγήκαν αυτοί να μιλήσουν για αλλίωση πρωταθλήματος. Είναι σαν να μιλάει ο Αδόλφος Χίτλερ για την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Είναι σαν να μιλάει ο Τσουκαλάς για την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων διαφορετικού χρώματος. Αυτός που διέσυρε τη χώρα. Το πράγμα, όπως καταλάβατε, αφού ασχολήθηκε και ο ίδιος ο Αντετοκούμπο εκεί που ο αδερφός μου έχει χάσει τον ύπνο του μετά από αυτά που έγιναν και ακόμα κυκλοφορεί έτσι. Αυτός με τη χέτη λασποτήρα. Αυτά τα όμορφα γίνονται λοιπόν. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε, θα μιλήσουμε. Και βέβαια θα σταθούμε για μία φορά ακόμα πάνω από τα τραγελαφικά γεγονότα. Ρε ξένους, όχι μόνο διαιτητές. Ρε και δικαστές ρε. Ξένους δικαστές. Ξένους παντού. Αφού αυτοί δικάζουν έτσι, αφού βγάζουν τέτοιες αποφάσεις, αφού είναι μονίμως σκυμμένοι, μονίμως προσκυνημένοι, άρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε, θα ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε παρέα για αυτό που έγινε χθες. Όπως βλέπετε, με το ζόρι να τον κρατήσουν το Γαύρο μέσα στη διεκδίκηση. Μέσα στην τέτοια. Χθες κανονικά έπρεπε να πάει στο μείον 9. Τώρα, εκτός ότι έχει σπρωχτεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς με διαιτητικές αποφάσεις ο Γαύρος, τώρα τι, τον κρατάνε ζωντανό. Σου λέει, δυο μάτς είναι. Θα κάνουμε καμιά σφαγή, θα σου δώσουμε κανένα πέναλτι, θα κόψουμε κανέναν αντίπαλο με offside. Και έτσι είσαι σε αναπνοή. Έτσι ρε θα το πάρω. Έτσι θα σας το πάρω. Εγώ με μείον αφαίρεση βαθμών στην αρχή του πρωταθλήματος, έτσι θα σας το πάρουμε, να ξέρετε.
Και έχουν βέβαια θράσος ατέρμονο. Θράσος χωρίς όριο, χωρίς καλούπι, πουθενά. Πανηγυρική δικαίωση. Δηλαδή, αντί να μουλώξεις, αντί να λουφάξεις, αντί να βγάλεις το σκασμό που για ακόμα φορά απέδειξε ότι είσαι σάπιος, βγαίνεις και από πάνω να κάνεις ομένα πει πανηγυρική δικαίωση, οι προβοκάτορες και αυτά. Ναι, ντυθήκαν Ολυμπιακοί και πήγαν κάνα επεισόδια. Τα παλικαρόπουλα. Και σπάσανε το γήπεδο στην Πάτρα. Και τραυματίσανε και αστυνομικό. Αλλά τίποτα. Σκυμμένοι όλοι. Όλοι αποφασίσαν αυτό. Ποιος ξέρει τι τηλέφωνα έχουν πέσει. Ποιος ξέρει τι επιρροές υπάρχουν. Πόσο σάπιο, πόσο βαθύ είναι. Πόσο σάπιο είναι το σύστημα. Πόσο βαθιά είναι η ρίζα. Το απόστημα μέχρι πού φτάνει. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Μάεστρο, θέλω για να διαβάσω το σκεπτικό, γιατί πραγματικά είναι για γέλια, θέλω το σκεπτικό χαλί που συμφωνήσαμε έξω, κοιτώντας ο ένας τον άλλον στα μάτια χωρίς να πούμε τίποτα απολύτως. Η Επιτροπή δεν δέχεται την έκθεση του παρατηρητή αγώνα που κάνει λόγο για σοβαρό τραυματισμό φιλάθλου επειδή το περιστατικό δεν υπέπεσε στην αντίληψή του. Υποστηρίζει ότι από τις εκθέσεις του παρατηρητή και της αστυνομίας δεν προκύπτουν βιοπραγίες. Όχι. Όχι. Ο παρατηρητής Αχιλλέας Γιωργακάκης κάνει λόγο για ένταση στη θύρα 3 και η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, για ρήψη αντικειμένων από ποδούς του Ολυμπιακού προς την αστυνομία. Τη ρήψη των αντικειμένων δεν τη θεωρεί βιοπραγία σε αντίθεση με την απόφαση που είχε πάρει η Πειθαρχική Επιτροπή του Super League άλλες φορές. Για μας πέρσι, για την ΑΕΚ φέτος. Δεν λαμβάνει υπόψη τις εκτεταμένες φθορές στον Παπαλουσιακό. Έλα μωρέ, ο χρόνος όλους μας φτύρει. Τι είναι ο άνθρωπος, μήπως. Χωρίς βιοπραγία, σύμφωνα με το πειθαρχικό κώδικα, δεν υπάρχει μείον 3. Ενώ χωρίς σημαντικές φθορές ξένης περιουσίας, δεν προβλέπεται η ποινή των 2-4 αγωνιστικών τιμωρίας της έδρας. Σύμφωνα με το 1-5-4-β σουξουμούξου. Γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή τιμώρησε τον Ολυμπιακό σύμφωνα με το άρθρο 15-4α για επεισόδια που δεν συνδέονται με βιοπραγίες. Θυμάστε που λέγαμε ήπια βία. Ήπια μωρέ. Να το σιωδούλι. Δεν πετάξαμε τίποτα. Δεν έγινε και κάτι. Για τον οπαδό που προκάλεσε τα επεισόδια στη θύρα 3 και ο Ολυμπιακός χαρακτήρισε προβοκάτορα, αναφέρεται στο σκεπτικό. Από τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα αποδεικνύεται ότι κατά τη διάρκεια της ανωτέρω απόβαση του αγώνα, φύλαδοι της φιλοξενούμενης ομάδας επιτέθηκαν σε άγνωστο άτομο που βρισκόταν μεταξύ τους με αποτέλεσμα την πρόκληση επεισοδίου. Δεν θέλουμε να μας περιγράψετε τι έγινε. Να μας πείτε γιατί δεν τους τιμωρήσατε, λέω εγώ. Συνεχίζω. Οι οπαδοί επέστρεψαν στις αρχές τους θέσεις όταν η κατάσταση εκτονώθηκε και ο αγώνας συνεχίστηκε και τελείωσε χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Δεν πάθαμε και τίποτα, λέω εγώ. Η εγκαλούμενη ΠΑΕ προέβαλε συναφώς ότι πρέπει να απαλλαγεί, διότι το επεισόδιο προκλήθηκε από άτομο που δεν ήταν στην πραγματικότητα φύλαθλος της ομάδας της. Με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσει τεχνιέντος ένταση. Εν είδη agent provocateur. Αυτό δεν είναι τέτοιο, εσώρουχα. Έτσι δεν λέγεται το agent provocateur, πώς λέγεται εκείνα τα εσώρουχα τα δαντελένια που είναι ο αντίπαλος της Victoria's Secret. Όμως, από την αλήθεια ή όχι του χειρισμού αυτού, σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των φιλάθρων που προέβησαν στην περιγραφόμενη συμπεριφορά δεν επηρεάζεται. Τι ωραίο, πώς βγαίνει λάδι. Δηλαδή, μιλάμε, είναι το σύστημα φριτέζα αυτό. Λαδάκι. Για τις βιοπραγίες, εντούτοις. Ούτε από τις παρατηρήσεις του διαιτητή του αγώνα, ούτε από τις εκθέσεις του παρατηρητή προκύπτει ότι τα ανωτέρω επεισόδια συνδέθηκαν εν τέλει με βιοπραγίες κατά προσώπων. Έτσι τα έκανα στον αέρα. Δηλαδή, μαλώνανε με τον Flash Gordon. Ότι τα ανωτέρω επεισόδια συνδέθηκαν εν τέλει με βιοπραγίες κατά προσώπων, δεδομένου ότι σε κανένα από τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα δεν περιγράφονται περιστατικά παράνομων ενεργειών. Δηλαδή, τα σπάνε οι άλλοι. Τα ρημάζουν. Όχι, δεν είναι. Υπερβολικός. Για την έκθεση του παρατηρητή αγώνα για σοβαρά τραυματία οπαδό,
ιδέα αναφορά του παρατηρητή περί της ύπαρξης τραυματισμού φυλάθου δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή. Αφού πέραν της αοριστίας της αφορά συμβάν που δεν υπέπεσε στην άμεση αντίληψή του. Γιατί να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός με το 4α και όχι με το 4β. Τώρα πάμε στο σκεπτικό. Προσέξτε τώρα εδώ παιδιά. Μιλάμε κλαίει. Κλαίει και η μάνα του Τρίμχολτ. Η παρούσα επιτροπή δύναται να λάβει υπόψη τη λοιπά αποδεικτικά μέσα. Να αλλάξω τη φωνή, να αλλάξω φίλε. Παρακαλώ! Παρακαλώ, γιατί εδώ χοντα δεν είναι, περίμενε, πρόσεχε λίγο. Η παρούσα επιτροπή δύναται να λάβει υπόψη τη λοιπά αποδεικτικά μέσα, π.χ. την αναφορά τη αστυνομία ή τη σημαντική αναφορά. Παρακαλώ! Παρακαλώ! Καθομέρως ενισχύουν τα όσα ήδη έστω συνοπτικά έχουν καταγραφεί από τους διαιτητάς και τους παρατηρητάς, αλλά δεν έχει εξουσία να λάβει υπόψη της για τη στοιχειοθέτηση της κατηγορίας περιστατικά που δεν περιγράφονται καθόλου από τους διαιτητές και τους παρατηρητάς και συγκροτούν το πραγματικό άλλων πειθαρχικών αδικημάτων εφόσον ασκήθηκε ποινική δίωξη από την ίδια την Επιτροπή. Συνεπώς, αν καταλάβετε εσείς, πείτε μας και εμάς, πείτε μας και εμάς, πείτε μας και εμάς. Πείτε μας και εμάς, αν καταλαβαίνετε. Συνεπώς, οι ανωτέρω τηλεστήσεις πράξεις υπάγονται όχι στις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 4β του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ, αλλά σε εκείνες των άρθρων 14 και 15 παράγραφος 4α του ίδιου κώδικα, κατεπιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας η οποία δεν βλάπτει τα συμφέροντα της εγκαλούμενης, αλλά του ναντίον την ωφελεί γενομένου δεκτού και του σχετικού ισχυρισμού της. Μπλα 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 μπλα. Έτσι. Αυτό. Ξανατράβα το. Έτσι. Σας ηχάθηκε όλη η κοινωνία. Όλη. Όλη η κοινωνία. Δηλαδή, για μια ακόμα φορά. Αυτοί είστε, αυτά είναι τα μούτρα σας, αυτή είναι η ηθική σας, αυτό είναι το πραγματικό σας πρόσωπο. Θα εξακολουθείτε να λέτε, πάλι θα λέτε, ο Χαλίφης, η ασπρόμαυρη ΕΠΟ, ο γραμμένος, οι άνθρωποι του Ιβάν, τι θα λέτε τώρα. Τι θα πείτε από χθες, τι θα πείτε. Θα βγουν, πού είναι αυτοί που λέγανε για συμμαχία Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Πού είναι. Τραγέλαφος, αστείοι, γελιοδέστεροι δεν γίνεται. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο ντε τουαλέτ. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Όπως βλέπετε, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Πέρσι σμπρώχτηκε η Χάρτινη, η οποία έχει το θράσος να μιλάει για αλλίωση. Φέτος θα σμπρωχτεί ο Γαύρος μέχρι τέλους. Τον κρατάνε ζωντανό με μηχανήματα υποστήριξης, με τα καλώδια, με το ρεύμα ανοιχτό. Τον κρατάνε ζωντανό. Γιατί χθες, αν πήγαινε μείον 9, έτσι όπως είναι και χάλια ο ομάδας τους. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου στο ρόλο του μικρού λούστρου, ο Βασιλάκης Καϊλας. Χαρισματικός, αλλά μετά δεν έβρισκε ρόλους σαν γίγας. Αυτά που λέτε. Να πούμε τι άλλο θέλετε, να βρίσουμε. Τι. Πώς θα τους χαρακτηρίζει, τελειώνει ακόμα και η ελληνική γλώσσα, μοιάζει φτωχή. Ρε, ξένους, όχι μόνο διαιτητές, και δικαστές ρε. Ξένοι και η καθαρίστρια που θα καθαρίζει τα δικαστήρια, που λέει ο λόγος. Καταλάβατε, αυτό είναι. Πέρσι, για μία χαρτοτενία ανοιχτή, για μία ταμιακή, στήθηκε ολόκληρη πλεκτάνη. Αφαιρέθηκαν βαθμοί που ρίξαν κορδέλες όλοι και έριξε και ένας μία μόνος του. Ανοιχτή κορδέλα. Αυτή που μία το βρήκε στο χυλάκι, μία κρατούσε το κεφάλι, μία το κολομέρι, μία το κάκαλό του. Μία έπαθε να πούμε βροχοκύλη, την άλλη είχε πλατυποδία, την άλλη κολάρο. Από μία ανοιχτή, από μία σερπαντίνα. Αφαιρέθηκε ένα πρωτάθλημα. Το καταλαβαίνετε γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Οι άλλοι μετά το πήραν. Σκηνή κορδόνη, η ΔΕΜΕΚ τρομοκρατημένη. Και εδώ τους παρακολουθούσαμε να σπάνε και να ρημάζουν μεταξύ τους. Και τίποτα. Προστηματάκι. Προστηματάκι, παιδιά! Και λέω, φανταστείτε αυτό το ίδιο πράγμα να το έκαναν οι δικοί μας οπαδοί. Τι είχε να γίνει. Αυτά, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θα σας χαλάσω και το κέφι παρασκευιάτικα που θέλουμε πάντα να μπαίνουμε χαρούμενοι, να κάνουμε χαβαλέ όπως κάναμε και μέσα στην εβδομάδα.
να βάλουμε τα τραγουδάκια μας, τα ποταπά μας, να παίξουμε αντίστροφη μέτρη σήμερα, γιατί έχω να δώσω τραπέζι για τη Λαδόκολα, έχω να δώσω θερμές, έχουμε να δώσουμε διάφορα ωραία πράγματα. Να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση μετά. Απλά, τι να πεις, να γελάσεις, να κλάψεις. Τι να πεις, να περιγράψεις το βόθρο, το μόνο και που λες τη λέξη βόθρος, σου έρχεται η δυσοδεία, σου έρχεται η σαπίλα, φαντάζεσαι τα σκατά να επιπλέουν. Και επειδή θέλω να κάνω ραδιοφωνική και όχι κουραδιοφωνική εκπομπή, γι' αυτό βάζω τελεία, θα πάω σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμές, αυτή είναι. Αυτό είναι το πρόσωπό τους, αυτή είναι. Αυτοί σκούζανε πριν λίγες μέρες εις βάρος ΣΑΕΚ. Βρίζαν το Θωμά με πανό. Το Θωμά που οι ίδιοι τον είχαν στη δούλεψή τους, που τους έκανε όλες τις δουλειές. Και τώρα είναι απέναντι. Και δεν τους αρέσει. Μόνοι τους τα ομολογάνε. Από μόνοι τους τα κάνουνε με το τα λένε. Χωρίς να τους λέει κανένας τίποτα. Οι ίδιοι αυτοί είναι. Όμοιος ομοίο και η κοπριά στα λάχανα. Πάμε. Έτσι θα προχωρήσουμε. Έτσι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Πεντακάθαρα, παντελονίσια, παοξίδικα, αρσενικά, με τη δύναμή μας. Έτσι απλά, με αυτούς απέναντι. Θα το γουστάρουμε και πιο πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε να ανοίξουμε γραμμές. Έλα, δώσ' του. Δεν κληρώσαμε κάτι σήμερα γιατί είπαμε θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Και για τραπέζια στη Λαδόκολα και κρασιά αμπελό, σίγουρο ο Βαγγέλης έχει ένα, δεν μου είπε, αλλά ξέρω ότι θα έχει ένα. Ένα κυβότιο κρασιά. Και εννοείται θερμές, τριήμερο και σούξου μούξου κανονικά. Αλλά θα παίξουμε αντίστροφη μετά. Με Έλληνα παίκτη, ξένο παίκτη, με φαγητά, με ηθοποιούς, με τέτοια πράγματα. Άμα κουστάρετε. Τάπα στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο μισάωρο μάλλον. Μπράβο στην Εθνική και στον Άγγελο που έκανε Νικηφόρο ντεμπούτο. Δεν καταφέραμε να βάλουμε και δεύτερο γκολ. Έτσι κι αλλιώς τώρα ήταν χαμένη η παρτίδα. Θα πάμε για τα επόμενα. Έπαιξε η Εθνική. Χειροκροτήθηκε στο τέλος. Okay. Θέλουμε να βλέπουμε αυτούς που αξίζουν να καλούνται. Να μην χρειάζεται να βγάλει φλίκτενες ο Πασχαλάκης για να κληθεί. Να μην καλούνται όλο οι ίδιοι, να πούμε, το μαυσολείο, τα κέρινα ομοιώματα της Madame Tussauds, Τζιόλι Τζαβέλας κλπ. Έτσι, έτσι, ό,τι και να, όπου και να παίξει, να πούμε, και στην Καπαδοκία να πας, στη Γάμα Καπαδοκίας να καλείσαι. Δεν πάει. Όποιος αξίζει, να καλείται. Και το λέω πραγματικά, όποιος αξίζει. Όπου και να παίζει, ρε παιδί μου. Αν είναι κάποιος, αν είναι τόσο καλός ο παίκτης της άλλης ομάδας, να κληθεί. Βεβαίως, δεν έχουμε θέματα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κάθε πίκρα καίμε. Το ζουμουσού σημαίνει ζούμε μεγάλες στιγμές. Όχι πάντα ευχάριστες. Μεγάλες. Το έχω πει πολλές φορές. Το ρόλο για τους καινούριους που μπαίνουν στην παρέα μας, που δόξα τω Θεώ. Δεν θέλω να πιάσουμε τώρα να συζητάμε για νούμερα και τέτοια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν σας απασχολεί κιόλας εσάς. Έτσι. Αυτό είναι δική μας έγνοια. Είναι η δική μας ανησυχία. Πάντα. Αλλά δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ το λέω. Πάμε. Πέντε μούτζα ή πέντε γραμμές. Πέντε γραμμές. Πέντε γραμμές. Βεβαίως. Καλημέρα. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτές σήμερα. Συνεχίζεται σιωπηλά το ποιος. Αυτός! 1-0 με μπουκέτο δώρων πλούσιων. Να ξέρετε, όποιος μας καταφέρει να μας παραπλανήσει και να μας ρίξει αυτό το χαντάκι του ποιος αυτός 1-0. Ναι, γεια σας. Έλα Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς το Ιπποκράτιο. Τι έγινε ρε αγόρι μου. Τι έγινε, αδερφέ. Πρώτος έτσι, δεν το περίμενα αλλά λέω εντάξει. Συγκλονίζεις. Ναι. Πρόσεξε γιατί μπορώ να σου κάνω αφαίρεση βαθμών. Αφαίρεση βαθμών μοιοπίας. Λες να σε ξεγελάσω εγώ, μπα, δεν πιστεύω. Ή Κελσίου. Φίλε, μπορείτε μην υποτιμάς τον εαυτό σου. Από αυτούς που κάθε πίσω το μικρόφωνο είναι τόσο ανεμοδραμένο το μυαλό του που άνετα μπορεί να με πιάσει σε Λάσκα. Όπως λέει και ο λαός από εκεί που δεν το περιμένεις. Σιγανό ποτάμι την έκανε την άλλη φορά. Ο Μαλαμίσιος. Δηλαδή τελείως εκτός υπεράνω πάση υποψίας. Λοιπόν, άκου να δεις, φιλαράκι. Ήθελα να πω λίγα πραγματάκια για το μάτς με την Εργοτέλεια. Αλλά δυστυχώς. Α, πάει αυτό. Τα είπαμε. Βλέπεις ότι τρέχει η επικαιρότητα. Όχι. Ναι. Τρέχει η επικαιρότητα και βλέπουμε κάτι πράγματα. Κάτσε, περνάει ένα τρίτσεκλο τώρα με όλα αυτά. Πόσο ήθος. Τόσο μικρό, αλλά τόσο θόρυβο. Γράφει μεταφορέ με αλφαγιώτα. Ναι. Έχει μπαμπά, μην τρέχεις, προσπέρασε από δεξιά. Στοπ, σήμα. Ανώτατο όριο ταχύτητας. Τι να το κάνεις, φίλε, το φλας. Το φλας μπορεί να καεί. Το χέρι σου δεν καίγεται, φίλε.
Έτσι. Φίλο οδηγέ, έβαλε φλά στην μπαταρία. Λοιπόν, φιλαράκι. Αυτή, όπως λέμε, η ελληνική γλώσσα που είναι τόσο πλούσια, δεν υπάρχει λέξη για να τους χαρακτηρίσει. Τι θαμώνες της Μικόνου να τους πεις, τι παλιοποιότητες, τίποτα. Δεν έχουν μέσα καθόλου, ρε παιδί μου. Αλλά και εμείς όμως πρέπει να προσέξουμε να μην τους δώσουμε το δικαίωμα. Να μην κάνουμε άλλη εμφάνιση όπως τον Εργοτέλη. Αυτά περιμένουν. Λίγο πιο μαζεμένοι να είμαστε. Εννοείται. Γιατί όταν βγαίνουμε και λέμε έχουμε 22 παίκτες, πρέπει να το αποδεικνύουμε, 2 εντεκάδες. Γιατί αλλιώς έχουμε 13-14, εγώ αυτό βλέπω. Τα είπαμε χθες, Κώστα μου, εκτενώς, ναι, κακή εμφάνιση, ναι, δεν πρέπει να επαναληφθεί, διότι όπως βλέπεις, περιμένουν και όλοι αυτοί που θέλουν να σκίσουν την ομάδα, να βγάλουν όλη τους τη χολή. Δεν θέλω να λέω δική μας, γιατί είναι μειοψηφία, αλλά οι απέναντι, οι εχθροί μας, οι αντίπαλοι μας, ξεσαλώνουν, φίλε. Θα πιαστούν από τον προπονητή, θα πιαστούν από το... Είπαμε, θα πούν, γιατί ναι, για να μην λέω πάλι τα ίδια, πράγματα. Κώστα μου, να μην λέω πάλι αυτά που έλεγα χθες όλη την εκπομπή και σας κουράζω. Ναι στην κριτική, ακόμα και στην πιο σκληρή, όχι στην ισοπαίδωση, όχι, στον ευτελισμό, όχι στο τα κάνουμε όλα γιάχμα, τα ρίχνουμε όλα κάτω, δεν υπάρχει, όχι. Αυτό θέλουν, να τα ισοπεδώνουμε όλα, να απαξιώσουμε τον προπονητή, τους παίκτες, να φανούμε πάλι μεταξύ μας σκοτωμένοι. Όχι. Τι λέμε, ρε Κώστα, άμα σκοτωθούμε εμείς μεταξύ μας, τότε θα το χάσουμε το προπονητή. Άστο ρε, μόνο αυτή είναι, η ελπίδα τους, ρε. Θέλουν να βάλουν τα διδάνια μέσα μας, μόνο αυτή. Φιλιά πολλά, Κωνσταντίνε μου. Έγινε, αγόρι, σε χαιρετώ. Γεια σου, ρε φρεσκοπαπού, ζουμου σου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Τα στραβά μάτια πάντως όχι. Ναι. Είδες ότι ήμουνα ο μόνος που ναι, είχε πει δεν πρόκειται, δεν πρόκειται. Και μου χρωστάς και δύο μπουγάτσες. Είχαμε βάλει μπουγάτσες. Είναι δύο μπουγάτσες είχαμε βάλει. Έτσι θέλεις είναι εσύ όλα να λες. Υπογραφημένα. Ότι βάλαμε δυο μπουγάτσες. Είχε κρέμα γιατί σε πειράζει η κρέμα. Τι είχες πει. Ότι βάλαμε στοίχημα ότι εσύ είπες ότι τιμωρηθεί. Δεν θα τιμωρηθεί και βάλαμε μπουγάτσες. Ναι. Αν το θυμηθείς καλώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πού το σκέφτηκα. Ναι. Πού βασίστηκα. Δεν μπορούνε, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν να είναι ο ΠΑΟΚ μόνος πρώτος. Και οι υπόλοιποι να είναι μείον 6 και 9 βαθμούς. Όχι, μείον 9 θα πήγαινε και ο Γαύρος. Ναι. Ήτανε η ΑΕΚ πόσος είναι. Μείον 9 είναι η ΑΕΚ, ήδη. Ναι. Υπήρχε περίπτωση με τα τόσα που ξέρεις και έχουμε ζήσει να είναι δύο ομάδες των Αθηνών 9 βαθμούς ή 10 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ με τίποτε. Με τίποτε. Τι να πω, νόμισα κι οι εγώ. Οι άνθρωποι δεν παίζονται. Με πλάνεψε η Dolce Vita που λέει το τραγούδι. Σε πλάνεψε η Dolce Vita. Εγώ που έζησα όταν έγινε 20 χρονών, γιατί στα 14-15 εκείνη την εποχή κουτρούσαμε. Δεν είναι σαν τα παιδιά τα σημερινά τα οποία είναι πανέξυπνα. Κατάλαβα ότι οι άνθρωποι δεν παίζονται. Εδώ δεν επενεύει ο υπουργός αθλητισμού, ο αθλητικός εισαγγελέας να πει τι κάνετε. Τι κάνει ο κύριος, Μητζόγλου, τι έγινε, ρε παιδιά. Λοιπόν, τι περιμένεις. Όταν ένα κράτος καλάει τους πρώην πρωθυπουργούς για απάτες και δοσοληψίες με τραπεζιτικούς λογαριασμούς να έξω και τα λοιπά, τι περιμένεις. Ας το κλείσουμε το θέμα. Εγώ περιμένω μεγάλη σφαγή στο Περιστέρι. Παίζει Ατρόμητος Περιστερί Ολυμπιακός. Ναι. Θα περάσει ο Ολυμπιακός άνετα. Στο λέω από εδώ. Μάλιστα. Θα τους φάξουμε. Λοιπόν, μου έρχονται μηνύματα. Ναι, είχατε βάλει μπουγάτσα. Τέλος. Εφόσον είχαμε βάλει, θα έρθεις από εδώ. Δυο μπουγάτσες με κρέμα, με άχρη, με μπόλικη κανέλα και τα λοιπά δικέ σου. Αγόρι μου. Να είσαι καλά, λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Γεωργάρα μου. Γεια σου Τσόφα, καλημέρα στον Κώστα το Σκλίβανο, καλημέρα στο Λάρι, καλημέρα στο Μότο Μουδανιάς, όλες τις πρώτες καλημέρες. Γεια σου Βροχούλα, εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε. Καλημέρα σας, ναι. Καερεστά περμητίδο λαβεντάρσκες οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε έτσι, ποτέ. Έτσι. 4 πισούς, 73.000 ευρώ.
Κάψαν όλη την Πάτρα, συμφώνια, ταρτάν, καθίσματα, δίραν αστυνομικούς 60.000 ευρώ. Φράβο. Αυτό θα πει κυβέρνηση και δικαιοσύνη, φιλαράκι Κώστα μου. Έτσι. Η ασπρόμαυρη ΕΠΟ, Παύλε, η ΕΠΟ που είναι του Σαββίδη, η δική μας ΕΠΟ. Ναι, είμαστε ο Χαλίφης, ναι, ο Χαλίφης είμαστε εμείς. Ο Χαλίφης. Ο Χαλίφης, ο νέος Χαλίφης είμαστε εμείς. Ναι, θέλω καμιά φορά σε αυτούς που καμιά φορά σου βγαίνουν, στη δικιά σου εκπομπή δεν βγαίνουνε, αλλά κάπου να το βάζεις και εσύ τις δηλώσεις του τερματοφύλακα της Τρίπολης. Μόλις τελείωσε ο αγώνας τι είπε, εγώ έπεσα πάνω στον Πρίγιοβιτς, όχι ο Πρίγιοβιτς πάνω σε μένα. Φυσικά. Που λένε ότι ήταν μαϊμού το πέναλτι. Φυσικά. Το είπε αυτό, το βάλτουν αυτό να τα ακούσεις στο σπίτι σου όπου βρεις ευκαιρία. Να ακούσεις τι λέει ο τερματοφύλακας Αθανασόπουλος, πώς το λένε. Το διαβάσαμε την επόμενη μέρα στον αέρα, Παύλε μου, αυτό που είπε. Το διάβασε, αλλά δυστυχώς δεν το βάζουν κάτω οι συμπολίτες μας. Μα τι να βάλουν. Δεν το βάζουν κάτω. Αυτά τα χάλια δεν τα βλέπουν τα χθεσινά τώρα τις αποφάσεις. Ήρθε χωρίς σέντρα, πήρε 3 βαθμούς, με αφαίρεση και 3 βαθμούς και με αφαίρεση και 9 βαθμούς ο άλλος, γιατί έφαγε καθαρό γκολ στο 90 και σηκώθηκε και έφυγε. Με λερωμένο το βρακί του, δεν πιστεύω να είναι μηνύσιμο αυτό που λέω. Γιατί, λέρω στο βρακάκι του, τι να κάνουμε, έτσι λυπηθεί. Με λερωμένο το βρακί Πρόσεξε. Του χαιρετούσε, μετράει το γκολ, να βγούμε. Δεν μετράει, τρομοκρατημένοι. Ναι, μετρήστε ρε το αριθμητήριο στην πρώτη τάξη δημοτικού να δείτε πόσα στραγάλια κλέβεται ρε κάθε μέρα ρε, κάθε αγωνιστική. Και μιλούνε τώρα για λύωση αυτοί οι ίδιοι. Η κίτρινη χάρτη είναι αυτή που πήραν πέρυσι το κλεμμένο πρωτάθλημα. Μιλάνε για λύωση πρωταθλήματος. Καλά δεν άκουσες εσύ το Σάββα, το Θεοδωρίδη και τον Καραπαπά εδώ και ένα μήνα η διαιτησία και τι κάνει η ΕΠΟ και τι κάνει. Αυτά τα ετοιμάζανε ρε φίλε Κωστή. Τα ετοιμάζαν ήδη αυτά. Και όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιώργος, τις έχασες τις μπουγάτες φίλε. Τελείωσε, δεν το θυμόμουν, είπα. Τέλος. Τελείωσε. Μην πας να μας υφέρεις ποιος αυτός, 1-0. Τελείωσε. Δοσμένες, δεν το θυμόμουν, αλλά εδώ πέσανε αμέσως τα μηνύματα. Θα τις φας και με μπόλικα καλλυντικά από πάνω. Έτσι. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στην κολόνα της αιμοδοσίας, όλα τα ζουμουσάκια, τους αθλητήριους, όλους τους πάντες, υγεία να έχουν όλοι. Ποιο... Και τον Κωστάκη, και τον Κωστάκη από το πλυντήριο, ρε, τον ξεχνάμε συνέχεια, τον Κωστάκη. Όχι, ρε, όχι, ο χορευτής μας, ρε. Ο χορευτής μας. Θα το δώσω ιδιαίτερος χαιρετισμός, γιατί το γνώρισα σε μια αιμοδοσία. Το γνώρισα και προσωπικά πάλι. Και είναι καλό παλικάρι είναι. Και πάλι είναι έχουμε. Καλό παλικάρι είναι. Δεκέμβρη. Φιλιά Παυλάρα, φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο και sorry για τα χρόνια πολλά της Νεκταρίας. Αγόρι μου, δεν πειράζει, βρε. Δεν πειράζει, βρε. 40 μέρες αγόρι μου. Άντε αδερφούλη. Φιλιά, φιλιά. 16 12 είναι η 16η αισίως. 16 αιμοδοσίες. Θέλετε να σας πω, να μου γράψει τσόφα πόσες φιάλες έχουμε μαζέψει σε αυτές τις 16 αιμοδοσίες. Μαύρα μαλλιά πυκνά είχαμε. Χωρίς ρητίδες ήμασταν όταν ξεκινήσαμε. Και δόξα τω Θεώ, δόξα τον Πανάγαθο. Καταφέρνουμε τώρα και μιλάμε για τη 16η αιμοδοσία μας. Ελάτε, θα είμαστε εκεί 16 Δεκεμβρίου να κάνουμε δώρο. Έτσι, να κάνουμε δώρο. Έλα. Τι ωραία, αδερφέ μου. Αυτό θέλουμε ρε παιδιά, δηλαδή ναι ο ΠΑΟΚ, ναι η μπάλα, ναι τα ποταπά, ναι όλα αυτά που λέμε. Ξέρετε τι δώρο κάνουμε στον συνάνθρωπό μας. Ξέρετε τι είναι αυτό που το αφήνουμε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο την ευκαιρία να ξαναζήσει τη ζωή του. Αυτός που περνάει τώρα δίπλα σας. Και ξαναλέω, ποτέ να μην το χρειαστείτε τώρα εσείς που λέτε «Ωχ, μας ζαλίζεις τώρα, πες εκεί τώρα για την τιμωρία, πες για τον ΠΑΟΚ, πες τι θα γίνει, πες αυτό, πες εκείνο». Ποτέ να μην το χρειαστείτε. Αύριο όμως χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει «Κωστή, σως αδερφέ, με κλάμα, με λιγμό, χάνω τον πατέρα μου, χάνω το παιδί μου, χρειαζόμαστε αίμα, εγχειριζόμαστε αυτό και τα λοιπά». Και εκεί τρέχουμε αμέσως με τη Σοφία να δώσουμε τις φιάλες. Αυτό, σας θερμοπαρακαλώ, αν είστε υγιείς, ελάτε να δώσουμε αίμα, ελάτε να σώσουμε τον συνάνθρωπό μας. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα και συγγνώμη για την παρένθεση, αλλά... Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί, έλα ρε Παναγιώτη. Σας συγχωρώ. Δεν σας συγχωρώ για τις μπουγάτσες. Είχα βάλει όντως, δεν το θυμόμουν καθόλου. Παρακαλώ. Δεν σας συγχωρώ γιατί διακόψατε τη διαφήμιση για να πάρετε τις γραμμές.
μεγάλη υπόθεση, τη μετρούσα. Είναι πολύ. Εντάξει, το 13 λέω δεν θα πάει παραπάνω 13. Όχι, όχι, έχουμε βάλει κόφτη πλέον. Α, ναι. Να ξέρεις τι να κάνουμε. Όσο μπορούμε. Απ' τη μία, ξέρεις, χαιρόμαστε. Οπότε μου χρωστάς μία δικαστική απόφαση. Ξεκίνησα τα χρέη τώρα. Τελειώσαμε. Δύο μπουγάτσες, μία δικαστική απόφαση. Εγώ θέλω μία δικαστική απόφαση. Αγόρι μου. Θα κάνω κάτι, θα δικαστώ και θα τα αφαιρθώ. Ο δικαστής Dread θα σε δικάσει. Γιατί γελάς, ποιος δίκασε? Οι Έλληνες είναι δικαστές. Αυτοί που δικάσανε και τον... Όχι φίλε. Όχι, δεν υπάρχει. Άκου να σε πω κάτι. Για πες. Θέλω ειλικρινά να είμαι πολύ καλός άνθρωπος και να παρακαλέσω όποιοι έχουν ευχέρεια με τα... μέσα, πώς τα λένε αυτά τα... μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα social media, τα facebook, πρόσεξε τα σε μπούκια λίγοντα. Λοιπόν, αυτούς την επιτροπή να την ψάξουν από, πόσο λένε, από τα γενέθλια τα πρώτα που είχαν. Και μετά και να τους βγάλουν ποιοι είναι να ξέρει ο κόσμος. Που βγάλαν αυτή την τεράστια απόφαση. Τεράστια. Μιλάμε για τεράστια απόφαση. Έπος. Δεν έπος. Υπάρχει δηλαδή ιστορική απόφαση. Ιστορική. Το δε σκεπτικό αυτό που λίγο που διάβασε. Εγώ θα το διαβάσω τον πράγμα. Το διάβασα ολόκληρο για να βγάλουμε συμπέρασμα. Έτσι, νομίζω ότι ήμουν σαφή. Κατατοπιστικότατο δεν ήταν, δεν καταλάβατε όλοι. Ναι. Και σούλου μου ντρούχουν και καραπί περίμενα. Εγώ πιστεύω ότι αν μιλούσε ο Βάνος και έλεγε αυτά τα πράγματα, θα έλεγε δεν τον παγάσα, είδε πόσο αναπτυγμένο ήταν το παιδί. Πλάκα μας κάνετε, ρε. Ο Εδεσαίος παράγοντας, φίλε. Που τον βάλανε και στο στόμα του, έτσι. Και ο Τσίπρας. Και ο Μητσοτάκης, ο Εδεσαίος παράγοντας. Ου, σου ξουμούξου και τα λοιπά. Αυτά. Ναι, στην αρχή είπαν ότι εμείς θέλουμε, μετά όμως είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε και τέτοια. Είναι απόλυτο δίκαιο αυτός τελικά, όχι εμείς. Αυτός, καλά σοβαρά μιλάς. Δικαίωση φίλε σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Όσο κύριε Γραμμένε που είστε υπό τις εντολές του κυρίου Σαββίδη, αποφασίστε κάτι τώρα, να δούμε τι είναι αυτό. Για τη διατησία δεν μιλάει κανένας. Κανένας συγγνώμη, παρεπιπτόντος, και οι Άγγλοι, αυτό το πρωτάθλημα, το χαλεπό πρωτάθλημα, ναι, τίποτα, αποφάσισε να βάλει VAR και η Αγγλία και η το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Στην κουλτούρα τους, γιατί αυτή είναι τόσο στην παράδοση. Κάποιος κακός διαιτητής λένε φιλέ, ήταν άτυχος. Ανθρώπινο λάθος λένε. Εκεί όμως ναι, είναι. Άτυχος. Αυτοί που είναι τόσο προσκολλημένοι στην παράδοση. Δεν έπαιξε καλά και ο διαιτητής. Όπως δεν παίζει καλά ένας ποδοσφαιριστής, δεν έπαιξε καλά και ο διαιτητής. Είναι σαν να είναι. Ακριβώς. Οι τόσο προσκολλημένοι στην παράδοση που δεν θέλαν να γκρεμίσουν τα ξύλινα γήπεδά τους για να κάνουν από τσιμέντο. Δεν θέλαν να τα γκρεμίσουν και δεν θέλαν να εγκαταλείψουν. 4-5 και... ατυχήματα, όμως, ναι, και δεν θέλαν να εγκαταλείψουν και τις θέσεις ορθίων. Ναι, τις θέσεις ορθίων. Αναγκάστηκαν από τα διάφορα τραγικά συμβάντα. Έτσι, το ότι χάθηκαν. Μόνο τότε. Σκέψου λοιπόν ότι βάζουν όχι νερό στο κρασί τους και λένε κύριε VAR, τέλος. Το μηχάνημα. Αυτό που ζητάει ο Ιβάν Σαββίδης, αυτό που ζητάει ο ΠΑΟΚ, αυτός που είναι καθαρός, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Λέω κάθε φορά το ίδιο περιστατικό. Που κλέβουν τα πορτοφόλια μέσα σε μια αίθουσα και λέει κλειδώστε τις πόρτες, να σας ψάξουμε. Αυτός πρώτος θα πει όχι και θα βάλει χέρι στο παντελόνι και μπορεί να μου πιάσει το κολομέρι και παραβιάζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτός είναι ένοχος. Ο άλλος θα πει παιδιά, να μας ψάξουν ρε παιδιά. Να δούμε ποιος έχει κλέψει. Βεβαίως. Να χρηματοδοτήσουμε εμείς το ψάξιμο. Ο καθαρός δεν φοβάται φίλε. Και ο ΠΑΟΚ είναι πεντακάθαρος. Όχι για το VAR, για το ντόπινγκ. Πάλι προσπέθηκε να και για τον ντόπινγκ. Και για τον ντόπινγκ. Εντάξει. Δεν πειράζει. Δηλαδή, ξεφτιλίζονται κάθε μέρα. Παναγιώτη, πέσαν οι μάσκες τόσο πολύ από πέρσι. Δεν μπορούν να κρυφτούν. Έπεσε λοιπόν, και το σύλλογο. Τώρα να βγει έντονα και να διαμαρτυρηθεί η Χάλτινη η ΑΕΚ του 2014 να βγει και να κάνει μέγιστη. Να κάνουν πορείες. Μαζί με το Πολυτεχνείο να κάνουν πορείες τώρα να βγουν στους δρόμους. Φιλιά! Γεια σου Παναγιώτη! Γεια! Φιλιά! Θέλω να με βάλεις τις κληρώσεις που δεν κάνεις. Δεν έχω σήμερα, ναι, μετά που θα κάνουμε την αντίστροφη. Γεια! Γεια! Πάμε, καλημέρα σας. Τελευταία γραμμή. Έπεσε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε!
Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Έλα, έλα, τσουκρίδα, έλα, πες καλημέρα, έλα, αγόρι μου! Μήπως γνωρίζετε ποιος είναι στο στούντιο? Αυτός! 1-0, αγόρι μου! Καλημέρα σε όλους! Αγοράκι μου, αγοράκι μου, αδερφέ μου, πες όπου θες τα χαιρετίσματά σου. Ακούνε? Χαιρετίσματα σε όλους, εσείς ακούτε, ξέρετε σε ποιους. Στο μικρό το Στέλιο, όλα καλά. Αγόρι μου, αγόρι μου, βαοξάκι μου, ζουμουσάκι μου, όλα καλά θα πάνε, αδερφέ. Δεν μασάμε, όλα σούπα, όλα σούπα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, 2310, 4 περιμένουν, 2310, 287, 888. Να ξαναπώ για την αιμοδοσία, επειδή μου στέλνει μήνυμα η Τσόφα. Έχω χάσει το πρώτο τετράδιο, σκέψω όμως, μέσω όρο 60 με 70 τη φορά, τώρα έχουμε και κάβα 120 φιάλες. Βάλτε, 16 αιμοδοσίες με το 70, εγώ σας λέω, γιατί είχαμε και 120 κάποια φορά. Κάποια φορά είχαμε 50. Βάλτε να δείτε. Εσείς το έχετε καταφέρει αυτό. Εμείς απλά έχουμε το μέσο. Κατάλαβες, Μανολό? Αδερφέ μου, αδερφέ μου. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση μετά και τις και μισή, άμα θέλετε. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το Θουβό. Μήπως ξέρετε ποιος είμαι? Καλημέρα. Αγόρι μου. Αδερφός, ο Τσουκνίδας, φίλε, είναι μεγάλη μορφή, να ξέρεις. Μορφή, μορφή. Μεγάλη μορφή. Το τραγούδι που είχε πριν, έχω αγάπη τόση, ναι, για το Χριστό Κιώση που την έχει τόση, πρέπει να το βάλεις αυτό, να το κάνεις ένα... Όταν είναι ο Κιώσης. Ναι, αλλά έλα όμως, ναι, που είναι πιο πρικισμένος ο Δασκαλάκης, ενώ σε επιλογή τραγουδιών, σε ταχύτητα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ο άλλος έχει την ομοιοκαταληξία, Δασκαλάκη με το τεράστιο το... Άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη. Τη χάρη και το... το τρανό το μεγάλο το παγκάρι, από το οποίο, έτσι, νομίζω ότι χρηματοδοτείται όλος ο οργανισμός. Μ' αρέσει η ποδοσφαιρική συμβασία. Καλά ρε φίλε. Ο Καραγιάννης είναι η κορυφή όμως, δεν υπάρχει. Φίλε, λατρεύω. Για ποδοσφαιρική συζήτηση 100%, 100%. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι για τα χθεσινά. Ναι. Μετά την ήπια βία που ακούσαμε τις προάλλες την άλλη φορά, ας πούμε, τον Πλατανιά. Ναι, ναι. Και αυτά που βλέπουμε χτες, ναι, δεν ξέρω τώρα άμα είναι οι ίδιοι. Δεν ξέρω αν ο δικαστής δεν έκανε τη δουλειά του σωστά, ή ο εισαγγελέας δεν έκανε σωστά όπως έπρεπε, ή αν οι εκθέσεις δεν ήταν, ναι, όπως έπρεπε. Δεν ξέρω πώς ακριβώς και τι έχει γίνει. Αλλά άκουγα χθες το like στο Μιοφορίδη και έλεγε ότι αυτό μπορεί να ανοίξει πολύ επικίνδυνο δρόμο για παρακάτω. Δεν δικασμένο. Όχι, σου λέει, φυσικά, σπάστε ελεύθερα, αρκεί να μην είστε από ασπρόμαυρη ομάδα. Εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Αρκεί, κοίτα, άμα τα σπάνε και βγαίνει, θα βγω εγώ ρε παιδί μου σήμερα και θα πω ότι ξέρεις, θα βάλω, κατεβάσω μια τακτική εφαρμογή στο κινητό του, έναν ύμνο του Άρη, του Ηρακλή, του Ολυμπιακού. Και μπράβο, θα λέω ότι ξέρεις, είναι Μαριανός. Ή θα πω εγώ ότι Μαριανός ρε παιδί μου, για να μην τιμωρηθεί η ομάδα. Δεν θα με πειράξουν, ξέρω εγώ, και ήταν προβοκάτσια. Είδες ότι όλοι είναι ίσοι. Κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους, όπως βλέπεις. Κατάλαβες. Και είμαστε ελεύθεροι, όλοι είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλει. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Απλά πράγματα, αδερφέ. Έτσι απλά. Κατάλαβες. Απλά τώρα να ξέρουμε και να έχουμε όλοι στο νου μας ότι οι δικαστές αυτοί και οι εισαγγελίες θα έπρεπε να παίρνουν ήπιο μισθό. Ήπιο, βεβαίως. Ήπιο. Ήπιο. Όχι όπιο, έτσι. Ήπιο. Ήπιο, με ΙΤΑ και ΙΟΤΑ. Και κοίταξε, και με έψιλον γιώτα να το γράψεις, δεν σου πει κανένας τίποτα. Έτσι κι αλλιώς αυτή, ναι, είναι η ορθογραφία. Και άλλα, ναι. Άλλη μόνο. Και η πολιτική και... Ήπια ψήφο. Όλοι. Ήπια ψήφο, ναι, κανονικά. Ναι, μάλιστα. Ήπιες εκλογές. Ήπια ψηφοφορία. Γιατί δεν το πάω πολιτικά σε κανένα κόμμα, έτσι. Απλά μιλάω. Όχι, γενικά. Όχι ρε, ποια πολιτικά τώρα. Δεν κατάλαβα, δηλαδή γιατί... Όχι, απλά... Γελάει και το ποικιλόμορφο αμνοερήφιο που είχε μια πιο σφιχτή αντιμετώπιση του χιούμορ. Δηλαδή, τελευταίο γελούσε. Κωστή, ήταν λίγο δυσκύλιο. Γελάει που λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, σε εσάς όλα! Σας χαρίζει το πρωτάθλημα, σας τα δίνει, η δική σας ΕΠΟ, ο Χαλίφς. Αυτό τους βόλευε, κατάλαβες. Αυτό ήταν, φίλε, το παραμυθάκι πλέον. Καλά, αυτό ήταν το αφήγημα. Προπαγάνδα. Το αφήγημα ήταν αυτό. Πάρτε το. Άκου ένα άλλο. Προχτές σου είπα για το τέτοιο που κάνανε το κοινωνικό πείραμα με τον 10ο και τη γραμμή. Έχουμε ένα λεπτό να σου πω ένα. Βεβαίως, άλλο. Έχουμε. Βάλανε 5 πίθηκους, δεν θυμάμαι, πίθηκους, μαϊμούδες, πίθηκους νομίζω, βάλανε 5 πίθηκους σε ένα κλουβί
μία σκάλα, ναι, και είχαν πάνω στην κορυφή μπανάνες. Ναι. Είναι απ' έξω άνθρωποι με μάνικες και παγωμένα νερά. Ανεβαίνουν οι πίθηκοι στη σκάλα να φάνε την μπανάνα. Ναι. Τους κάνουν μουσκεμα, ναι, παγωμένο νερό. Ναι. Κατεβαίνουν. Πανανεύουν, τους κατεβαίνουν. Πανανεύουν, κατεβαίνουν. Ώσπου κάποια στιγμή συνηθίσαν και δεν προσπαθούσαν να ανέβουν πάνω στη σκάλα να φάνε την μπανάνα. Αυτό ή δεν έτρωγαν αν δεν τους έβρεχαν με τη μάνικα. Όχι, δεν ανέβαιναν. Δεν ανέβαιναν, μάλιστα. Έτρωγαν και έπαιρναν κανονικά, αλλά κάτω. Η μπανάνα που ήταν πάνω απαγορευόταν στην ουσία. Μπράβο. Δεν ανέβαινε κανένας. Όταν το έμαθαν, είχαν παραδείγματος πιο πέρα, σε ένα αλκουβί πέντε άλλους. Ναι. Τους είχαν κανονικά. Ναι. Βγάζουν τον ένα, ο ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε είναι στο κλουβί που φάγαν το νερό. Το βγάζουν από το ένα κλουβί. Είναι, μάλιστα, είναι στο άλλο. Και τον πάνε στο δίπλα κλουβί. Ναι. Και τον πάνε στο δίπλα. Πάνε ανέβει τη σκάλα ο μάγκας, σου λέει αμάλ μπανάνες, πάνε ανέβει, τον πιάνουν οι άλλοι τέσσερις, τον κάνουν τόπι. Μάλιστα. Μάλλον έτσι. Ναι. Το μάθε. Δεν ανέβαινε. Βγάλαν το δεύτερο. Βάλαν τον έβδομο. Το ίδιο. Βγάλαν τον όγδο. Βγάλαν τον τρίτο. Βάλαν τον τέταρτο. Τους αλλάξαν. Στο τέλος αλλάξαν και τον πέμπτο. Ναι. Και είχαν μείνει τέσσερις που είχαν φάει ξύλο από τους άλλους. Ναι. Και βήραν τον πέμπτο χωρίς να ξέρουν γιατί. Τραγέλαφος. Κωστή. Τραγικό, φίλε. Τραγικό, φίλε. Το δίνανε, το δίνανε. Χωρίς να. Δηλαδή, ήρθε και τον δίνανε. Έτσι. Αυτοί δεν φάγανε νερό. Νομίζεις ότι οι άνθρωποι δεν έχουν. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι αυτό ακριβώς. Που τόσα χρόνια με χτυπούσαν στην πλάτη. Θέλουμε να γίνεις δυνατός. Τι συμπαθητικός που είναι ο ΠΑΟΚ. Κρίμα να μην έχει ένα μεγαλομέτωχο δυνατό, ρε παιδιά, εσύ που τόσο συμπαθείς. Εγώ ανέβηκα τη σκάλα και κόβω μπανάνες και δεν τους αρέσει κανέναν. Φίλε, μόνο και πρόσεξε, μου ρίχνουν και το νερό στο πρόσωπο και χαμογελάω την ώρα που τρώω τη μάνικα. Τους κοιτάω και λέω, παιδιά, να φέρω και σαμπουανάκι, να λούσω και το μαλάκι μου, να γίνω λαμπίκος. Αυτό κάνω, αδερφέ, να ξέρεις. Να ξέρεις. Ζου μου σου, αδερφέ. Ζου. Αυτό. Φιλιά. Τη 16 δεκάτου δεν θα δώσω αίμα, ξέρεις, αλλά θα έρθω, θα με εκείνο. Αγόρι μου, να έρθείτε. Στο Αχέπα θα είναι αυτή τη φορά η αιμοδοσία. Το τονίζουμε. Όχι έξω από την Τούμπα. Στο Αχέπα θα είναι. Καλά, θα τα πούμε ξανά μέχρι τότε. Άντε. Καλημέρα σας, φιλιά. Φιλιά. Και στην ΑΕΚ 2014. Έτσι. Έτσι, έτσι. Με τη μακρόχρονη, προαιώνια ιστορία της. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το φίλο μου. Έτσι όπως πάει, ναι, είναι αυτό που έλεγες τόσες φορές. Και το παγωμένο νερό, το μόνο που θα κάνει είναι να μην πέφτουμε από τη σκάλα με τίποτα. Τίποτα, φίλε. Ρίξε μου με τη μάνικα. Δεν είναι, δεν πέφτει με τίποτα. Ξεκάθαρα. Αλλά, ξέρεις, θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια. Πραγματικά αυτή η δικαιοσύνη λάμπει, λάμπει από την, είναι η ποιότητα, όχι... Η ποιότητα με χ κιόλας, με χ. Η ποιότητά της είναι λαμπερή. Βέβαια, φωτοβολάει. Θέλω πάρα πολύ... Λαμποκοπάει, ναι, ναι. Να πάμε όλοι μαζί σαν εκπομπή στο πακέτο της Βίκης. Να βρούμε τη χαμένη εξυπηστία. Να ψάξουμε να βρούμε αυτόν τον ήλιο, γιατί... Για να γυρίσει ο ήλιος, λέει, θέλει δουλειά πολύ. Δεν το βρίσκουμε αυτόν τον ήλιο της δικαιοσύνης, ρε φίλε. Μόνο σκοτάδια, ρε παιδιά. Τι γίνεται. Μαύρη καταχνιά. Ε. Είναι πραγματικότητα ότι... Μαύρη νύχτα στα βουνά, στον κάμπο πέφτει χιόνι. Ο ΠΑΟΚ έσωσε τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έδωσε πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ σώνει και τον Ολυμπιακό. Πίσω απ' όλα είναι αυτή η ομάδα. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα το πάρω. Πίσω απ' όλα είμαστε εμείς. Θα το πάρουμε γιατί... κόντρα σε όλους. Και θα είναι τόσο γλυκό το νέκταρ. Θα είναι τόσο όμορφο το συναίσθημα. Θα είναι τόσο κρυστάλλινο, τόσο καθαρό. Αυτό έχω να σας πω. Να είστε έτοιμοι. Και πραγματικά κάποια στιγμή χρειάζεται να τα μαζέψουμε από το παρελθόν μέχρι σήμερα και να το ονομάσουμε τα μαργαριτάρια της δικαιοσύνης. Ο άλλος σήκωσε το μεσαίο του δάχτυλο του Ολυμπιακού φυσικά. Ναι, κανονικά. Και είπε και αθωώθηκε ο δικηγόρος ότι έξινε το κεφάλι του με το μεσαίο δάχτυλο. Βεβαίως. Ο Χιμένεθ που το σήκωσε μέσα στη λεωφόρο, σήκωσε κανονικά το δάχτυλο.
Επίσης, τι ήθελα να μας πει, να δει τον άνεμο από πού φυσάει, επειδή έχει περιστέρια και δεν να τα αφήσει ελεύθερα να πετάξει. Τραγικές δικαιολογίες και τις έχουν αποδεχθεί. Με σήμα τον τράγο. Είναι όλοι οι οπαδοί της Κολωνίας. Τραγική. Είναι πραγματικά τραγικό να προσπαθούν να δικαιολογήσουν αυτοί οι ίδιοι, αυτά που θα έλεγαν οι δικηγόροι υπεράσπισης, να τα περνάνε μέσα, γιατί το είπες προηγουμένως, ότι δεν θέλουμε να μας εξιστορήσετε τα γεγονότα, θέλουμε απλά να μας δικαιολογήσετε γιατί δεν έχει μείον τρεις. Μα αυτό, αυτό και αυτό και εκείνο και πήγε η κοκκινοσκουφίτσα και βρήκε το λύκο. Γιατί λύκο έχει τόσο μεγάλο στόμα, για να τρώω πιο πολύ, γιατί έχει τόσο μεγάλα μάτια. Δηλαδή παραμυθάκι, αφήγημα. Υποτινούν και την νοημοσύνη μας. Δεν είμαστε μπούφοι. Πρέπει να ζητήσει, ευτυχώς βέβαια οι άνθρωποι είναι κύριοι, που αυτοί οι κύριοι, επειδή δεν είχαν μεγάλη αντοχή τα υλικά, έσπασαν οι καρέκλες και τι να τις κάνουνε. Όπως πετάς τα σκουπίδια, πέταξαν την καρέκλα, ρε αδερφέ. Αλλά ευτυχώς αυτοί δεν είναι κανονίσει. Ναι, για την κακή ποιότητα. Την ξεβίδωσε ο αέρας, ρε. Πώς πετάει το μαξιλαράκι το παίρνει ο αέρας. Στα φύλλα από το δέντρο ρωτάτε αν τα παίρνει ο αέρας. Ρωτάτε. Για πες, για προχωρά. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις? Αδερφέ, τι γίνεται, δικηγόρε μου. Αρχίζει να καταλαβαίνεις τώρα πλέον. Για πες. Λοιπόν, θέλουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω το σκεπτικό του δικαστή. Ναι. Που έχει αυτό. Το σκεπτικό. Έχει ναι. Καλά, εσύ πας επιστημονική φαντασία. Ναι. Μα κοίταξε, κάθε δικαστική απόφαση βγαίνει με κάποιο σκεπτικό. Ναι, πάσε καλό σου, πραγματικά δηλαδή. Ωραίο. Έχω και μερικά με παπαγάλους, καταπληκτικά, και ένας Έλληνας πέφτει στην έρημο με έναν Ιταλό, με έναν Γερμανό και αυτά. Επίσης καταπληκτικά με Τσακ Νόρις. Κοίταξε, τώρα που είπες Τσακ Νόρις, ο Τσακ Νόρις γιατί δεν έχει πατέρα? Γιατί δεν έχει πατέρα ο Τσακ Νόρις? Ναι. Για πες, δεν το ξέρω. Γιατί κανείς δεν του πήρε τη μάνα. Από εκεί που δεν του περιμένεις έρχονται, φίλε, τα ανέκδοτα κατάλληλα, έτσι. Το δικηγόρο. Βέβαια, αυτό που το είχαν πει, είχα πέσει στα γέλια. Έτσι δεν το δικηγόρο. Ο Τσακ Νόρις, λέει, είναι ο μόνος που όταν γεννήθηκε ήδη είχε πάρει, λέει, την νοσοκόμα δύο φορές. Και όταν ανακάλυψε, λέει, ο Γκράχαμ Μπελ το τηλέφωνο, είχε δύο αναπάντητες ήδη ο Τσακ Νόρις, λέει. Δεν το έχει σηκώσει απλά τον ολόκληρο. Κοίταξε, αυτά τα ρεκόρ που Τσακ Νόρις δεν τελειώνει ποτέ. Ο Τσακ Νόρις, φίλε, γνωρίζει το σκεπτικό της αθλητικής δικαιοσύνης όταν πρόκειται για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Αυτά. Εκεί θα σήκωνε τα χέρια ψηλά. Κατάλαβες. Για να το σοβαρέψουμε λίγο όμως, αυτό που είπε και ο δικηγόρος της ΠΑΕ, ανοίγει πάρα πολύ άσχημα. Ανοίγει τους ασκούς του αιώλου. Γιατί δημιουργεί διδικασμένο, το οποίο θα πάει όλος ο παντός θα τα σπάει και θα πληρώνει 60 χιλιάρικα. Θα δημιουργήσει διδικασμένο αυτό. Δεν δημιουργεί τίποτα, δικηγόρε μου. Αν αύριο κάνουμε το 1 δέκατο εμείς, το 1 δέκατο από αυτά που έγιναν, να δεις πώς πάει περίπατο το διδικασμένο και η πρώτερη απόφαση. Περίπατο, φίλε. Περίπατο. Για μια χαρτοτενία ανοιχτή, το ξαναλέω, αν η ταμιακή ήταν κλειστή, θα μιλούσαμε όλοι διαφορετικά. Άνοιξε η χαρτοτενία. Για μια σερπαντίνα που τον βρήκε στο μπούτι, στο κολομέρι, στο σβέρκο, στο χείλος, μετά στη μύτη, μετά έκανε ένα πουμοτίτιδα και λίγο βροχοκύλι, να και λίγο καταράκτη. Για ένα τέτοιο πράγμα εκλάπη ένα πρωτάθλημα πέρσι. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί δερνόντουσαν για πόση ώρα και διαλύσαν ένα γήπεδο. Άξι, περάστε ελεύθερα. Duty free. Αυτά. Φιλιά, Θανασάρα μου, σε χαιρετώ. Okay. Ωραίο μου έχει στείλει η Χρύσα, λέει, υπόσχεσαι, είναι ο γαμπρός με την ύφη μπροστά στον παπά, υπόσχεσαι να τον αγαπάς μέχρι να αφαιρεθούν βαθμοί από τον Ολυμπιακό. Ναι, καλημέρα σας. Χουστή, καλημέρα. Καλό στο σεραίο. Έλα, ρε φίλε, τι λέει. Τι φτιάνς. Καλά, ακούς. Ναι. Ας πω εγώ πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη με ένα απλό παράδειγμα. Για το ίδιο παράπτωμα, τους έχει μπροστά, ας πούμε, τρεις μαθητές,
ότι είναι οι ομάδες, τρεις μαθητές, αλλά δεν τους τιμώρησες να φέρεις βαθμό και δεν θα τους πλακώσεις το ξύλο, ρε παιδί μου, ανάλογα με το παράδειγμα που έκανε. Ναι. Τον άλλο τον πλακώσεις φαλιάρες, κλωτσιές, τον λέει φύγει από εδώ. Τον άλλο που νιές κλωτσιές αυτά τον Ατάλο, που είχε κάνει πιο βαρύ παράδειγμα, έχει τη ώρα του Ολυμπιακού. Ναι. Ακόμα πιο βαρύ παράδειγμα. Ναι. Τον πιάνει το μαγουλάκι και εσύ γαβράκι και εσύ, άντε και να μην το ξανακάνεις. Το χτυπάει με το μαγουλάκι μπατσάκι. Ναι. Δεν θέλω να κάνεις άσχημα πράγματα. Να σου πω κάτι, τα κάνουν οι άλλοι, τα κάνεις κι εσύ. Τα κάνεις αφού, και εσύ, αφού, να σου πω κάτι, αφού πραγματικά ξέρω ότι μπορείς πολύ καλύτερα, μη με φαίνεις. Άτσι, έλα, άντε, πήγαινε τώρα και να μην το ξανακάνεις, εντάξει. Γιατί μία εβδομάδα χωρίς τηλεόραση, δεν θα βλέπεις Μικι Μάου. Χωρίς Μικι Μάου, χωρίς σίγμα στο τέλος, χωρίς Μικι Μάου. Το ίδιο και πιο σκληρό παράδειγμα, μπατσάκι στο μάγουλο και να μην το ξανακάνεις. Μπατσάκι. Και σου και. Και κουφί. Όχι, και την ώρα, και την ώρα που του χαϊδεύεις το μαγουλάκι, με το χέρι που δεν φαίνεται, το ένα το έχει μπροστά, το άλλο το χέρι του, σου πιάνει λίγο και το κολομέρι αυτός. Σου χαϊδεύει και λίγο τον ποπουδάκο. Τεινάζεσαι λίγο μεν, αλλά λες θα κάτσω, τι αφού με δοπεύει. Αυτός είναι τόσα χρόνια ο αυτός μου. Να μην πω τώρα μια λέξη που δεν θέλω να την πω. Έτσι, αφού αυτός τόσα χρόνια με περιποιείται, θα κάτσω, θα μου θοπεύσει λίγο τον ποπό. Εντάξει, μωρέ τώρα, μας πιάνει και λίγο το κολαράκι. Και τι έγινε, έτσι. Αυτοί μας αξίζουνε. Αυτό. Εδώ που φτάσαμε, Κωστή, τόσα χρόνια κρίσης, φταίμε και εμείς με αυτούς που ψηφίζουμε και βγάζουμε. Δεν έχουν μάθει τίποτα από όλη την κρίση, από όλη την ταλαιπωρία του Κοσμάκη. Δεν έχουν μάθει απολύτως τίποτα, φίλε, τίποτα. Το λέω, είμαι τόσα χρόνια στην πιάτσα, από το 85 είμαι έξω στην πιάτσα, δεν έχουν μάθει απολύτως τίποτα, φίλοι, δεν διδάχτηκαν τίποτα. Σε κανένα επίπεδο, ούτε σε πολιτικό, ούτε σε αθλητικό, πουθενά δεν διδάχτηκαν τίποτα. Εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Και όταν λέω εμείς, όχι εκπομπή, όχι μόνο εκπομπή, όλοι μας, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο οργανισμός, αυτή η πόλη, η οπαδή της ομάδας όλο τον κόσμο, ο Ιβάν, όλη η οικογένεια, όλος ο οργανισμός, αρκετά ανεχτήκαμε τόσα χρόνια. Αρκετά σκύψαμε το κεφάλι, αρκετά πνίξαμε τον καημό μας. Αρκετά κατάπια με αδικία. Τις μπουκάλες με το δηλητήριο τις ήπιαμε μέχρι τον πάτο. Τώρα, τέλος. Η μόνη υπάρχει πραγματική τιμωρία, ξέρεις ποια θα είναι για τον Ολυμπιακό. Θέλει, δεν θέλει, φέτος θα κατέβει στην Τούμπα να φάει ένα τάλιρο και να φύγει και να μην γίνει τίποτα. Δείχτη μέχρι και στον ουρανό. Θέλω να υπάρχει δείχτη πάνω από τον ουρανό της Τούμπας. Όχι, όχι μόνο και απέναντι, 4, 5, 6, παντού. Ναι. Δείχτη και από πάνω. Πώς είναι στο τσίρκο που κάνουν κολοτούμπες και τους έχουν δείχτη από τους ακροβάτες. Δείχτη και από πάνω. Να μην μπορεί να ρίξει κανένας τίποτα από τον ουρανό με ελικόπτερο. Μπείτε μέσα στο κλουβί. Μπείτε μέσα στο κλουβί. Μπείτε μέσα στο κλουβί και θα δούμε πώς θα φύγετε. Με πόσα στην πλάτη. Απλά. Τώρα που είπε το παλικάρι με το μπίθικο. Έχει πάει ο άντρας με τη γυναίκα σε ένα ζωολογικό κήπο, ρε παιδί μου. Ναι. Έχουν γυρίσει όλα τα ζώα, έχει αρχίσει να ψιλοσουρουπώνει. Βλέπουν και ένα γορίλα, ρε παιδί μου, ένα γορίλα, ένα θηρίο. Ναι. Λέει ο άντρας στη γυναίκα, ρε σύσουλα, λέει, γιατί ξέρω λίγο μπουτάκι, λέει, να δούμε, λέει, τι θα κάνει, λέει, έλα ρε μάκι μου, ρε δείξε του, λέει, τώρα λίγο μπουτάκι, να δούμε τι θα κάνει. Του δείχνει λίγο μπουτάκι, αρχίζει χτυπιέται αυτός, μπα, 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 μπουνιές, για δείξω και λίγο στήθος, λέει, να δούμε τι θα κάνει. Βυζάκι, ρε, τι στήθος. Λίγο βυζάκι. Όλοι φύγανε, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει. Του δείχνει και λίγο στήθος, να είναι εξαρτάρι, έχει γίνει κολοτούμπες, ανάποδες, κάγκελα αυτά. Πυρουέτες. Ανοίγει την πόρτα, την πετάει μέσα. Άντε μου, ρε, τώρα πες ότι έχεις πονοκέφαλο, λέει. Γεια σας, τα λέμε, γεια. Τώρα πες ότι έχει πονοκέφαλο. Μου έχουν βάλει μια πολύ ωραία φωτογραφία, νομίζω Κανάρης, που είναι μια οικογένεια και έχει 15 παιδιά. Μπαμπάς, μαμά και 15 παιδιά. Ψηλό, πιο μικρό, αυτά μέχρι το μωρό στην αγκαλιά το βρέφος. Λέει, γυναίκα που δεν έχει ποτέ πονοκέφαλο. Καλημέρα σας, ναι. Έλα, ρε, παιδί, δεν θα μας τρελάνουν αυτοί, εμείς θα τους τρελάνουμε, κούδα. Το καταλαβαίνεις, Βασίλη. Εμείς θα τους τρελάνουμε, να ξέρετε. Εγώ ξέρεις που τους έχω γραμμένους όλους, οπότε... Φίλε, φίλα, εκείνο το σημείο για πολύ πιο ωραίες στιγμές. Μην το χαλαλείς για να γράψεις τον κάθε παπάρα. Να σου πω εγώ, σαν φίλο, σαν αδερφός το λέω. Δηλαδή, φίλα το εκείνο το σημείο για πολύ πιο ωραίες στιγμές. Έτσι, πράγμα ακριβώς. Ας το αγοράκι, για ποιο λόγο να το κάνεις, να πούμε μπλοκάκι εγγραφών. Ας εκεί πέρα. Λοιπόν, Κωστή μου, άκουσε τώρα. Υπάρχει για μια άλλη φορά, για μια ακόμα άλλη φορά υπάρχει θεία δίκη για αυτούς τους χάρτινους, οι οποίοι τους απέδειξαν οι συμπολίτες, θα τους πω τώρα, Πειραιώτες, Αθηναίοι, αυτοί κοντά είναι. Λοιπόν, τους απέδειξαν πόσο τους χρειαζόταν πέρυσι και πόσο τους θέλουν φέτος. Πάμε παρακάτω.
Θέλω να πω το εξής για την αθλητική δικαιοσύνη, ότι έκανε το χρέος της. Δεν μου φάνηκε τίποτε παράξενο. Όμως αυτό που περιμένω πραγματικά, μα πραγματικά, Κωστή μου, να βγω και να βγουν και να πούνε, είναι αυτή της ελληνικής αστυνομίας. Περιμένω τα παλικάρια. Τι να πούνε, ρε φίλε. Συγγνώμη, Κωστή μου. Περιμένω τα παλικάρια της ελληνικής αστυνομίας, γιατί πραγματικά υπάρχουν ηθικά άτομα μέσα στην αστυνομία, και να βγουν να κάνουν μια επίσημη καταγγελία και να ζητήσουν από τους αθλητικούς δικαστές να παίρνουν αυτοί μέτρα περιφρούρησης των γηπέδων και όχι τα παιδιά του Κοσμάκη, τα οποία τα στέλνουν στο κάθε τη χάρπαστο μέσα στα γήπεδα να αρπάζεται, να σκοτώνεται και να μην μπορεί να ξέρει αν θα γυρίσει το παιδί στο σπίτι, δηλαδή ο αστυνομικός εννοώ, να βρει την οικογένειά του. Λυπάμαι πολύ για τους αθλητικούς δικαστές, λυπάμαι πολύ για όλη την κατάσταση αυτή, όμως θα πρέπει και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως να επέμβει και να κάνει μια καταγγελία κατά της αθλητικής δικαιοσύνης. Δεν μπορεί με την ΑΕΚ να τιμωρούνται οι μεν και οι δεν να χαϊδεύονται. Είναι ντροπή, μόνο και μόνο ντροπή για το σώμα της αστυνομίας, Κωστή μου. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ να τα βάλω με κάποιον άλλον. Απλά υπερασπίζομαι την ελληνική αστυνομία αυτή τη στιγμή. Κατάλαβες, αυτό ήθελα να πω. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Γεια σου, Βασιλάκη μου. Γεια σου, Βασιλάκη μου. Γεια. Λοιπόν, διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Να ξέρετε, εμείς. Όχι αυτοί. Εμείς θα τους τρελάνουμε. Προσέξτε, είχαν έτοιμο είχαν το αφήγημα να μας αφαιρείτε και πάτε να πάρετε ένα πρωτάθλημα, αυτό και τα λοιπά. Καταρχήν κάνουν κουκούλα όλοι ότι ξεκίνησαν με μείον 2, έτσι, βλέπετε. Δεν αναφέρεται πουθενά. Πλέον ούτε στις βαθμολογίες. Πουθενά! Μια σιωπή, ένα κουκούλωμα, ένα βαβάου παπαπάου, μια ενδελέχεια, ένα πνευματικό τσίου τσίου. Πουθενά! Τη σάκη μείον 3 κάθε μέρα! Κάθε μέρα το αναφέρουν. Α! Παρεπιπτόντως, ο Σέλουκ που βγήκε και είπε για τον Τουρέ, τον παίκτη Ολυμπιακού, ότι από μέσα τον πολεμάνε και θα σκοτούμε να φύγουμε. Ας κοιτάξει ο Ολυμπιακός να κερδίσει, λέει, τον ΠΑΟΚ, λέει, και τις άλλες ομάδες και τον Όφη. Και αφήστε τον πολεμούν από μέσα, λέει. Τι έγινε, παιδιά, ε? Διαταράχθηκε στο μικρό σπίτι, στο λιβάδι, η ησυχία, το ωραίο κλίμα. Θα μου πεις, δεν έφτασε στο σημείο να μαλλιοτραβιούνται όπως οι άλλοι. Και σκέψου, λέω, αυτά να γινόντουσαν σε εμάς. Τι είχε να γίνει. Να πάει σε ευρωπαϊκό μάτς που το βλέπει όλη η Φίλιος, να τραβήξει την κοτσίδα του Πρίγιοβιτς ο Βιερίνια. Λέω εγώ, τυχαία ένα παράδειγμα. Να του τραβήξει την κοτσίδα. Τι θα μιλάμε, θα είχαν αφιερώματα, θα το κάνανε σε άγαλμα όλο αυτό. Εντάξει, εμείς, γιατί το αξίζουμε, γιατί με αυτούς όλους δεν έχουμε καμία και δεν θέλουμε να έχουμε καμία απολύτως σχέση. Είναι ίδιοι μεταξύ τους. Και ο κίτρινος και ο κόκκινος και ο πράσινος που τώρα έχει λουφάξει και δεν έχει λεφτά. Είναι ίδιοι μεταξύ τους, ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε διάλειμμα. Και άμα γυρίσουμε, άμα γουστάρετε, παίζουμε και αντίστροφη μέτρηση. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, οκ, θα τα πούμε. Επιστρέφουμε! Αυτός είναι ο Σωτήρης Ασκαλάκης, κυρίες και κύριοι. Αυτός. Έχεις μπει με ρητάρα? Θέλω να κάνω ματάκια να κλάψουνε. Τον αφιερώνουμε στην ελληνική αθλητική δικαιοσύνη. Στη Χάρτινη, στο Γαύρο, σε όλους. Θέλω ματάκια να κάνω, έτσι, και ξανά γίνα το πίσω, γιατί ο στίχος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και όσα μου έκαναν να τα πληρώσουνε. Όλοι είμαστε ανήψια της Θείας Δίκης, να ξέρετε. Πάμε γραμμές, 2310-287-888. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή, μη μασάτε. Δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε να βγάζουμε εμείς άγχος. Όχι, τι άγχος. Αυτοί πρέπει να το έχουν. Ακριβώς. Άσε να υδρώνουν. Τι το μυρίζει το φόβο τους. Εμείς καθόμαστε και απολαμβάνουμε. Αυτό. Γουστάρουμε. Όπως το λες. Που τρελαίνονται. Έτσι. Μ' αρέσει. Έτσι. Και γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Πιο πολύ γουστάρουμε. Δεν θέλουμε να μας αγαπάνε. Δεν θέλουμε να γουστάρουν. Να μας γουστάρουν. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου. Ούτε συμμάχους ούτε τίποτα. Έτσι. Έτσι. Μια ζωή έτσι δεν κάναμε. Μια ζωή, αδερφέ. Γιατί να το αλλάξουμε. Δεν βγάζαμε εμείς το άγχος. Ακριβώς. Άσου το να δούμε. Για να καταλάβουν και να γουστάρουν. Τι ωραίο που είναι να έρχονται οι ήττες και μετά την άλλη μέρα, τη Δευτέρα το πρωί, να πέφτουν τα μπινελίκια στα ραδιόφωνα, να μην ξέρεις πώς να μαζέψεις την κατάσταση,
να σε κράζει ο κόσμος γιατί δεν κάνεις μεταγραφές, να υπάρχει αναμπουμπούλα, επισκέψεις την προπόνηση, άγχος, στενοχώρια, αλλαγή προπονητών, να προσπαθείς να δικαιολογείς, να βάζεις τις πένες σου να γράφουν. Δες λίγο τι ωραία που είναι. Δες λίγο. Αυτό είναι. Και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Τι, αυτοί περίμενε. Μπορεί να κερδίζουν. Θα αρχίζουν τα σπασίματα. Έξι. Θα πλακώνονται μεταξύ τους. Θα τα κάνουν όλα λίμπα. Τους κρατάνε, κατάσταση... τους κρατάνε, ειδικά το Γαύρο τώρα τι, τον κρατάνε μέσα στη διεκδίκηση. Το καταλαβαίνεις το μείον 9 τι σημαίνει, μείον 9 με αυτή την ομάδα που έχουν. Έτσι, τι σημαίνει το μείον 9, βάλε άλλους 3 εδώ που δεν πρόκειται να, ούτε απ' έξω, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, να δεις που πάει διαφορά. Εντάξει, απλά πράγματα, λέω απλά, εγώ. Απλά. Έγινε αδερφέ, να είσαι γερός, να είσαι γερός, πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Άντε ρε Κωστάκη. Αέρα, ακούω αέριδες αυτά και τα λοιπά. Κωστάκη. Έλα Δημητράκη. Πού είσαι αγόρι μου. Τι κάνεις. Καλά φίλε. Πώς πάει. Εδώ, εδώ. Τι φτιάνεις. Εδώ. Άστος να χτυπιούνται. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να μας φτάσουν με αυτή την ομάδα που έχουν. Τι να φτάσουν. Ποια ομάδα, τι ομάδα πλάκα κάνεις τώρα. Αυτό για δεν έχουν. Γιατί. Εδώ φεύγει ο Γιάγια. Ο Γιάγια. Ο Γιάγια. Ο Γιάγια. Ο Γιάγια. Που όταν εμείς το καλοκαίρι Φεύγει. Λέγαμε ότι φέραν ένα παίχτη με μια κοιλιά σαν τη δική μας που έχει δύο προγούλια που πηδάει στον αέρα στο ρέδια κεφαλιά και φρακάρι, ήμασταν κακοί, έτσι. Αυτός πρέπει να κάνει παρέα με το Μαντούρο, μάλλον. Μπροστά το Μαντούρο, φίλε, είναι στυλάκι. Φήμες λένε ότι ο γιαγιά του ρε, γιατί γιαγιά είναι σε αυτήν την ηλικία, δεν είναι γιαγιά. Άστα αυτά τώρα. Τι λες, αν είναι και πάπους, γιατί γιαγιά. Ο γιαγιά του ρε φοράει τη ζώνη του στο παντελόνι με μπούμερανγκ. Αυτά. Και ο αφαλός του, ο αφαλός του είναι δεξαμενή νερού. Να ποτιστούν χωράφια για 5 μέρες. Έτσι, έτσι. Θέλω να σου πω για την εθνική, πώς την είδες εσύ. Κοίταξε, δεν ξέρω αν αυτό που ακούγεται στο βάδος είναι αγγελόσκυλο. Εγώ τι είδα. Είδα ένα κέφι παραπάνω, είδα μια καινούρια αρχή. Όπως καταλαβαίνεις, μέσα σε τόσο λίγο διάστημα δεν μπορούσαν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Ναι, νιώθω ότι θα δούμε μια εθνική σφιχτή, ότι δεν θα γίνουμε έρμεο κανενός, θα περάσει ο Άγγελος τη δική του, το δικό του σκεπτικό, θα τους πορώσει, αυτό που ο Άγγελος ξέρει καλά, την ψυχολογία, έτσι. Ο Άγγελος θα βγάλει το 100% από τον κάθε παίχτη. Αυτό. Από τον κάθε Έλληνα παίχτη. Αυτό. Αυτό, γιατί αυτό το έκανε πάντα. Πάντοτε. Και θα ξέρουν, να ξέρουν οι παίχτες το εξής. Παίζω καλά. Δεν θα με φάει το μαύρο σκοτάδι. Παίζω καλά. Έχει, θα κληθώ. Όχι με τη μία. Μια, δυο, τρεις. Θα κληθώ. Να θέλουν οι παίχτες να πάνε στην εθνική. Όποιος αξίζει θα παίζει. Ακριβώς. Όχι να παίζω 10 χρόνια αλλού και μόλις πάω στο Γαύρο να με καλούν. Όχι να έχω συγκεκριμένο μάνατζερ και μόνο τότε να με καλούν. Όχι να παίζουν οι δημόσιες σχέσεις. Τελείωσε. Και ορθώς πράττουν που θα πάρουν την εθνική να την πάνε στην Κρήτη, φίλε. Μακριά από εκεί. Έτσι. Μακριά από εκεί μέσα. Να πηγαίνει ο κάθε Γαύρος να βρίζει την κερκίδα. Στο Αχανέσο Άκα ή στο Κοκαρεσκάκι. Στην Κρήτη, φίλε, στην επαρχία. Έτσι, στην επαρχία, φίλε. Μια χαρά στον Παγκρίτιο. Στον Παγκρίτιο, γιατί και εκεί είναι εκεί, βέβαια. Ακριβώς. Να παίξουμε καμιά δύστροφη μέτρηση, θέλεις. Να παίξουμε, θέλεις, γουστάρεις. Δεν έκανα κανέναν, φίλε. Να το κάνουμε αύριο. Αύριο τι είναι, Παρασκευή. Αύριο είναι Σάββατο. Αύριο είναι Σάββατο. Άστο, θα το κάνουμε Δευτέρα και τώρα πήγαμε παρατέταρτο και δεν έπαιξε κανένας. Εντάξει, αγόρι μου. Άντε. Φιλιά. Ζουμουσού, αδερφέ. Ζουμουσού, αδερφέ. Δεν κάναμε καμία αντιστροφή μέτρηση, οπότε τι, να βάλουμε έναν μόνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Αυτό να μιλάει ο ακροατής και στο βάθος να ακούγεται ένα σκυλί, φίλε. Δεν είναι τόσο φολκλόρ. Δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν τον τίνει ωραία το θέμα. Για το αγγελόσκυλο μιλάω. Ναι. Έλα, στράτε μου, σε ακούω. Λοιπόν, μετά το ανέκδοτο της χθεσινής απόφασης, το ένα ανέκδοτο, το άλλο ανέκδοτο να βγάζει ανακοίνωση να μιλάει για αλλίως πρωταθλήματος, το τρίτο ανέκδοτο την ώρα που έχει βγει η απόφαση να μιλάει ο Καραπαπάς για τον Τζουκαλά για τον που Τζουκαλά. Έκανε ρατσιστική επίθεση. Ναι, ναι. Ντροπή σας, λέει, έχει βοηθήσει πόσους Αφρικανούς, λέει, και πίνει καφέ μαζί τους κτλ. Αγόραζε τι έκανε, δηλαδή, δεν κατάλαβα, έλεος τώρα. Πρόσεξε, έπινε καφέ μαζί τους, δηλαδή, μέσα στην προσπάθεια να τον δικαιολογήσει, γιατί να μην πιει καφέ μαζί τους. Με τι πίνει ρε, με δεινόσαυρο πίνει, δεν κατάλαβα. Δηλαδή το λες, δεν καταλαβαίνω. Όταν, αν πιει ας πούμε τον Ισλανδό θα το πεις. Αυτός που πίνει καφέ μαζί τους, όπα, τους κάνει χάρη ο Τσουκαλάς.
Που πίνει καφέ ναι, μαζί τους. Ναι, γιατί τέτοιο μαλλί σκουγκαρίστρα, φίλε, που θα ξαναδουν. Τέτοιο λασποτήρα, φίλε. Κάτι πυροσβέστες στην Αμερική έχουν τέτοιο λασποτήρα πίσω. Τα κράνη τους. Έχω δει και λασποτήρα με. Spoiler. Με κοντοκουρεμένο μαλλί πάνω και λασποτήρα πίσω. Πω, φίλε, τραγικό. Τραγικό. Είναι τρενδιά των 70s αυτή και έχω τύχει σε άνθρωπο που την έχει αυτή. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή μονοθεματική, να ξέρεις. Λοιπόν, επιθυμούμε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Αφού πιάσαμε τα χθεσινά ανέκδοτα, ας πούμε για τίποτα για τον Jack Norris, γιατί τουλάχιστον με αυτά γελάμε. Σοβαρότερα είναι αυτά, φίλε. Τα άλλα είναι για κλάματα, φίλε, στην κυριολεξία. Όπως το λες. Λοιπόν, ο Jack Norris μπορεί να ασκήσει σελίδα στο ίντερνετ. ξέρει. Να ασκήσει ιστοσελίδα, δηλαδή. Ναι, σελίδα στο ίντερνετ. Ξέρει. Ναι. Ξέρει από ποιο χωριό είναι η χωριάτικη πίτα και η χωριάτικη σαλάτα. Ωραία. Ξέρει, λοιπόν, ξέρει ένα-ένα τα ονόματα στο κουτρούλι το γάμο στη λίστα, έτσι. Κάπως, όλοι ποιοι είναι. Έτσι. Ναι. Πάμε τώρα στο Song Edition. Ναι. Ο Τσακ Νόρις ξέρει ποιος μωρό. Ποιος μωρό μου, ποιος. Αυτός 3-0. Ναι. Επίσης ξέρει ποια καταράστηκε τον Καρά. Ποια με καταράστηκε. Λοιπόν, και το τελευταίο, ναι. Όταν το νερό μείνει πολλή ώρα μέσα στο Jack Norris πνίγεται, φίλε. Σε φιλώ, σε χαιρετώ! Γεια σου, Στράτε! Γεια σου, Στράτε! Έχει, φίλε, έχει πολύ πράγμα. Καλημέρα σας, 23-10, μην παίρνετε 23, δεν το σκόνει κανείς, αλλά και άλλες ράτσες κοιλιών. 23-10-287-888. Περικαλώ! Ναι! Παρακαλώ, με τον άλλη μία. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κάνετε πως είστε. Τι γίνεται, γαϊδούρα, καθέρο, πομ. Και έφτιαξε. Μου γράφει ακροατής, θα κάτσω να κλάψω, γελάω μαζί τους. Με το αστείο θα κλάψω, φίλε, θα γελάσω με τους αστείους. Τι, θα με πάρει από κάτω. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι με την τρέλα θα του αντιμετωπίσουμε. Τι, θα κάτσουμε, τι να κλαίμε. Άσε να έχουν αυτοί το άγχος. Δεν βλέπεις ότι υδρώνουν, το μυρίζει το φόβο του γαϊδουράγκαθε. Εγώ τον βλέπω παντού, φίλε, το φόβο για τον ΠΑΟΚ. Εμένα μου μυρίζει λίγο μεθάνιο. Έχει κλάσει η ομάδα. Με ήττα. Και ξέρεις τι λέμε για το μεθάνιο. Λοιπόν, γίνεται μάθημα της ιστορίας στο σχολείο. Ναι. Και είναι ένα παουξάκι, ένας μικρός φίλαθλος του Ολυμπιακού και ένας της ΑΕΧ. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ρωτάει ο δάσκαλος τώρα το μικρό το μαθητή του Ολυμπιακού. Πότε έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Σκέφτεται μια ώρα το... Ο Θρυλαίων λέει 40 με 45. Ουσιαστικά ξεκίνησε το 1939 όταν εισβάλλουν στην Πολωνία οι Γερμανοί. Ναι. Λοιπόν, δεν πειράζει, λέει, ας πούμε, λέει... το 1939 λέει, ξεκίνησα, αλλά σωστά okay, το θα το πάρω λέει, σωστό. Πειράζει, το 40. Θα το θεωρήσουμε... Σωστό. Τέτοιο του πιάνει λίγο και το μαγουλάκι. Ναι. Λίγο, με μπατσάκι και το τρίβουμε με τα δύο δάχτυλα, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ρωτάει τον μικροφυλάχλο της ΑΕΧ. Ναι. Πόσα εκατομμύρια νεκρούς είχε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, δηλαδή τυχαίο νούμερο, ξέρω εγώ, 15 εκατομμύρια νεκρούς. Ναι. Λέει, δεν πειράζει, λέει 16 εκατομμύρια ήταν, ξέρω εγώ, ας πούμε, λέει, αλλά θα το θεωρήσουμε σωστό. Έτσι. Του πιάνει λίγο και το μαγουλάκι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα σε περάσω. Του πιάσε λίγο και το μπομπουδάκι αυτό. Ναι. Και έρχεται σειρά του μικρού παουξί. Ναι. Λοιπόν. Ονόματα και διευθύνσεις. Έτσι. Όλων. Και των 16 εκατομμυρίων. Μα! Ονόματα και διευθύνσεις. Ο δίκαιος δάσκαλος. Τόσα χρόνια αυτό που λες για ανέκδοτο. Αυτό γίνεται, αδερφέ. Αυτό γίνεται, το ξέρω. Αυτό γίνεται. Εγώ το είπα για ανέκδοτο. Αυτό γίνεται. Στην ουσία, αυτό γίνεται. Μήπως δεν έγινε αυτό με την Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι, που ξεκίνησε από τέλη Ιουλίου και έπρεπε να περάσω από τις Συμπληγάδες. Δεν πρέπει. Okay. Δεν τρέπεσαι να λες τέτοια πράγματα. Παναγία μου.
Μου γράφει ο άλλος, τώρα ο Θανάσης, ρε εσύ γιατί τον λες Γαϊδουράγκα αυτόν τον άνθρωπο. Μα το λέω Γαϊδουράγκα γιατί έσκασε μύτη εποχή αρένα στο screen, στη γιορτή μου. Και μου λέει έφερα λουλούδια. Τι κάνει έτσι και βγάζει ένα γαϊδουράγκαθο. Στα γενέθλια. Και βγάζει ένα γαϊδουράγκαθο. Δεν μου έφερε ένα λουλούδι να μην σου μία, λουλούδι. Μία είπα, όχι ένα, αλλά ήρθε παπάρι. Δεν πειράζει, αδερφό. Εντάξει, τι να κάνω. Τι να βάψω χείλο. Αγόρι μου. Αγόρι μου, αγόρι μου, αδερφέ μου. Κάποιος δηλαδή να με σκεφτεί να μου φέρει ένα λουλούδι. Έτσι. Και έφερε το ωραιότερο λουλούδι, φίλε. Το ωραιότερο λουλούδι. Έτσι. Α. Κορυφαίο. Έτσι είναι, αγόρι μου. Μπήκε πελάτη στο ταξί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ένα ακόμα. Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματός μας, θέλω να το επισημαίνουμε αυτά. Αυτό είναι. Άχαστος. Και ένα σύντομο έτσι να. Ρίχτω γρήγορα γιατί περιμένουμε. Παγκόσμιο συνέδριο ανθοκομείας. Ναι. Πάνε, ξέρω εγώ, πρώτα στην Αμερική, βλέπουν ένα χιλιάφυλλο, ξέρω εγώ κλπ. Τι όμορφο λουλούδι είναι αυτό εδώ. Ναι. Όλοι, ξέρω εγώ, μπράβο, αυτό θα γίνει το καλύτερο λουλούδι. Ναι. Πετάγεται ο Γιωρίγκας, εμείς με αυτά λέει, στην πατρίδα μου σκουπίζουμε τον πουβό μας. Τρελάθηκε ο Αμερικάνος να το σκοτώσει. Πάνε στην Ολλανδία, βρίσκουν μια υπέροχη τουλίπα. Mm. Με κάθε πέταλο και διαφορετικό χρώμα. Υπέροχο λουλούδι, ξέρω εγώ κλπ. Ο Γιώργας, εμείς με αυτό στην πατρίδα μας κουμπίζουμε τον πομπό μας. Πάνε στην Ελβετία, ανεβαίνουν πάνω στις Άλπες, βρίσκουν την Τελβά στην ώρα που ανοίγει. Πω, τι υπέροχο λουλούδι είναι αυτό εδώ. Ο Γιώργας, κλασικά, εμείς με αυτό σκουπίζουμε τον πομπό μας. Ελβετός να τον πετάξει από τις Άλπες επάνω. Έρχονται στην Ελλάδα. Όλοι τώρα τον έχουν. Τον περιμένουν στην γωνία. Τον περιμένουν. Το πιστόλι στον κρόταφο. Πάνε σε ένα λιβάδι, τους δείχνει ο Γιωρίκας Τσουχνίδες. Ναι. Ένα σώμα, μια ψυχή όλοι. Εμείς λέμε αυτά λέει, στην πατρίδα μας, λέει, σκουπίσουμε λέει τον ποπό μας. Σκουπίστε τον. Φιλιά! Γεια σου, Γαϊδουράγκαθε! Πήρα τη γυναίκα μου στις ελιές για να γλιτώσω τα 30 ευρώ, μου γράφει ο φίλος μας. Για να γλιτώσω τα 30 ευρώ του εργάτη και τώρα θέλω 50 για μανικιουρίστ και κρέμα χεριών. Και ακούω και γκρίνια από πάνω. Σωστός, σωστός. 23-10, ακόμα προλαβαίνουμε, μια-δυο γραμμούλες. Για να μιλήσετε στον αέρα. Για τον Νουάρντα, φίλε, Χρήστο μου, είπαμε τόσα πολλά για τον Νουάρντα μέσα στη βδομάδα. Με μία κουβέντα μόνο θα σου πω. Τον γουστάρω σαν παίκτη πάρα πολύ, μου αρέσει. Σαν παίκτης. Αυτό είναι αδιαβισβήτητο. Όμως δεν μπορεί να ασχολούμαστε όλος ο οργανισμός. Προπονητές, συμπαίκτες, μασέρ, ο λαός, τα ραδιόφωνα, τα πλήκτρα. Όλοι. Σάιτ, μάιτ, όλοι να ασχολούμαστε με τον Νουάρντα. Δεν γίνεται αυτό ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το είπαμε πόσες φορές. Δηλαδή ο Λουτσέσκου δεν θέλει έναν καλό παίκτη στην ομάδα του. Άμα δεν θέλει ο παίκτης όμως, ή άμα κάνει του κεφαλιού, ή άμα κάνει άλλα αντάλλων, δεν γίνεται. Μια, δυο, τρεις ευκαιρίες, δεν ξέρω τι θα γίνει. Καλημέρα, Κωστή και Ζουμουσάκη. Εύχομαι σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Ζουμουσού, μη σταματάς δικέφαλα, δηλαδή Δέσποινα Κυριακίδου. Γεια σου, Χρήστο Κολοβέ. Γεια σου, Μάριο. Μάριε Dynamics Man. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Χαβιέ Χιμένες, τον κουβανό, τον ακραίο της ομάδας βόλεϊ. Πεκτάρα. Πεκτάρα. Χαβιέ. Μέστο. Σκουλ Χιμένες. Αυτοί οι παιδιά δεν υπάρχει πρέπει να έχουν μόνο ένα όνομα. Καλημέρα, τα πάμε για την απόβαση, τα πάμε. Ξεκάθαρα, το μείον 3 βαθμούς θα το επιβάλλει ο Πρίγιος στο χορτάρι της Τούμπας και θα πονάει πολύ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος από την Πάτρα έρχεται το μήνυμα της ημέρας. Ό,τι τερτύπια και να κάνουν φέτος, όσα και να φτιάξουν, όσα και να μηχανεύσουν, όση δολοπλοκία και να παίξει, ό,τι σενάρια και να στήσουν, εμείς στο τέλος και στα χαρτιά, και παντού, και στα γραφεία και παντού. Εμείς θα είμαστε πρωταθλητές. Ξεκάθαρα. Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά μας από αυτούς, και όχι μόνο παικτικά, σαν οτροπία, σαν σκεπτικό, σαν όλα. Που δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω. Εδώ είδα, η Τσόφα έχει βάλει φωτογραφία που είμαι με μικρό τζατζαρά από το φραπέ. Βλέπεις την μπλούζα φοράω έτσι. Πορτοκαλί, πριν βγει η πορτοκαλί. Πέρασε χθες από την μπουτίκ. Κούκλα. Κούκλα η φανέλα. Η πορτοκαλί. Και με αναφορές εμάς μας πάει πίσω, πολύ πίσω ρε παιδί μου. Γινόμαστε ξανά 10 χρονών, 12, 11, άλλες εποχές.
Άλλες εποχές. Λοιπόν, έβλεπα την εθνική χθες και μου ήρθαν εικόνες από το Resident Evil με κάτι ζόμπις που περιφέρονταν κουβαλώντας το σαρκείο τους. Κάποια στιγμή λέω μέσα μου να δεις που η Βραχάλη. Περίμενε, κάτσε γιατί το χάνω. Περίμενε. Δίνει το χαρτάκι στον προπονητή για το ποιος θα παίξει και μάλιστα 90 λεπτά, λέει ο Λίνος. Η Βραχάλη να δώσει χαρτάκι στον Άγγελο. Δεν νομίζω. Τα σαρκεία που λες, τα άφησε απ' έξω. Δεν τα πήρε μαζί του. Δηλαδή κάτι τζαβέλες, κάτι τέτοια. Αφήστε τον να δουλέψει, ακόμα και αν δεν τον γουστάρετε, ακόμα και αν είστε αντιάγγελος, αφήστε τον να δουλέψει, να δούμε. Οι άλλοι απέτυχαν. Και ο Ρανιέρη, και ο Μαρκαριάν, και ο Σκίμπε, αφήστε τον να δουλέψει. Αφήστε επιτέλους τις προσωπικές συμπάθειες και αντιπάθειες εκτός. Ακόμα, το λέω για εσάς που δεν τον γουστάρετε. Δεν είμαι αγγελόσκυλο, αλλά δεν είμαι και εναντίον. Δεν ξεχνώ τι έχει κάνει ο Άγγελος για την ομάδα. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Δεν μπορώ να το δώσω σαν ένα ξένο. Και ας είχα παραπονάκια μετά. Πολλά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αφήστε τον, ρε παιδιά. Καλημέρα. Καλό τριήμερο σε όλα τα ζουμουσάκια. Ένα μεγάλο σκάνδαλο έγινε χθες με την υπόθεση Ολυμπιακού. Από εδώ και πέρα θέλει μεγάλη προσοχή. Εμείς θα το πάρουμε φέτος. Τέλος, ένα μεγάλο μπράβο στον Άγγελο Αναστασιάδη. Έκανε καλή αρχή στην εθνική ομάδα. Λέει ο Κρυς, ο Κολοβός, φιλιά στην Αυστραλία. Ο Τσουκνίδας τα είπε. Καλημέρα σε όλους. Έρχεται Σουκού. Οπότε θετικές σκέψεις μόνο. Γεια σου, Μάριε. Καλημέρα, Κωστή, και στην Μαυρή Παρέα. Να έχετε ένα όμορφο που σου κού. Πολλά συγχαρητήρια χθες για την νίκη της εθνικής μας. Άσχετα που δεν πετύχαμε το στόχο μας, πάντως υπάρχει μια μικρή βελτίωση. Όσο για τη χθεσινή απόφαση του αιώνια βολεμένου, μια φράση ταιριάζει. Τι είχα, γιατί είχε Γιάννη, τι είχα πάντα. Άλλα θα έγραφα, άλλα θα με κόβατε. Έτσι, η φωτό τα λέει όλα. Εμείς το νου μας μπορεί να μας κοιτάνε μετά κι άλλα, αλλά θα παρατηρούν ώστε ένα λαθάκι να κάνουμε να μας τιμωρήσουν. Και φυσικά στα μάτσα μας θέλουν αρπακτικά κοράκια, αλλιώς δεν μπορούν να μας σταματήσουν. Μαριλής, πάρε το χθεσινό τυχερό από τις θερμές που δεν τον βρήκαμε. Να τον βγάλουμε αέρα. Λοιπόν, δεν θα μας δίνουν πέναλτι και καθαρές φάσεις, όσο offside θα μας κόβουν και κίτρινο-κόκκινες κάρτες θα μας δίνουν. Ό,τι κι αν να μας κάνετε εσείς, ότι εμείς λέμε ζουμουσού και δεν μασάμε, προχωράμε. Ακριβώς αυτό που λες. Γεια σου, Χρήτσα. Να πω, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως τα εισιτήρια για το παιχνίδι κόντρα τη Τζέλσι στο Λονδίνο τέλος. Εξαντλήθηκαν. Θα σας πούμε και κάτι άλλο. Μην ξεκινήσετε να πάτε με την ελπίδα να μπείτε μέσα στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Είναι πάρα πολύ σκληρή η αντιμετώπιση. Πάρα πολύ. Τώρα, αν θέλετε να πάτε για την εκδρομή, για το χαβά έξω από το γήπεδο, κερκίδα, ναι, στο περιβάλλοντα χώρο κτλ. Αυτό ναι, φαντάζομαι μέχρι ένα σημείο γίνεται. Αλλά για να μπείτε στις θέσεις των άλλων, χωρίς εισιτήριο, έτσι κτλ., δεν νομίζω ότι θα. Καμία ελπίδα. Λοιπόν, τα φλάει, εννοείται τα φλάει. Από εκεί είναι το πορτοκαλί. Τα είπαμε. Τιμωρία πάει ΠΑΟΚ, πρόστιμο 73.500 ευρώ για τα καπνογόνα στην Τούμπα στο μάτς με την ΑΕΚ. Τιμωρία πάει Ολυμπιακός, πρόστιμο 60.000 ευρώ για τα επεισόδια στην Πάτρα στο μάτς του Κυπέλου. Σπάσανε, ρημάξανε, ξυλώσανε, ό,τι υπήρχε. Το βρήκαμε. Καλημέρα. Με βρήκατε. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Καλό στο παιδί. Έλα, χθες κέρδισες θερμές, αδερφέ. Ηλιάδης Θόδωρος. Ξέρεις τι πάθαμε χθες. Διάβασε το παρακάτω νούμερο ο Σωτήρης και έδωσε άλλο νούμερο, φίλε. Και βγάλαμε έναν άνθρωπο στον αέρα που νόμιζε ότι κέρδισε τις θερμές. Αλλά δεν ήσουν εσύ. Λοιπόν, εσύ είσαι ο τυχερός. Να έρθεις από εδώ να πάρεις το βάουτσερ. Πόσα μηνύματα έστειλες. Ένα. Μπράβο. Λέγεται και φάρδος. Στείλε χαιρετίσματα όπου θέλεις. Πού δεν τι θες να πεις. Σε όλο τον κόσμο σας ακούει. Αγόρι μου. Να είστε όλοι σας καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ, να περάσει τέλεια. Σου εύχομαι. Πολύ, να έρθει από εδώ να πάρει το βάουτσερ. Φιλιά πολλά. Λοιπόν. Τελευταίο μήνυμα ψάχνω απεγνωσμένα. Είναι στήριο για μένα για το Chelsea Pauk. Είμαστε 6 άτομα και μας έδωσε ο αδελφός του Σαββίδη 3 εισιτήρια. Αν ξέρεις κάποιον που μπορεί να βοηθήσει, θα σε πηγαίνω για ένα χρόνο εύωσμο λέοντος σοφού δωρεάν. Τούμπα θέλω τώρα. Α τον εύωσμο. Δεν το κάνω τον εύωσμο. Τώρα είμαι τούμπα. Εύωσμο παλιά. Γεια σου, 533. Λοιπόν, φεύγουμε να φύγουμε στην ώρα μας, γιατί κάθε μέρα αργούμε. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε πρώτο Θεός τη Δευτέρα. Σουκού δεν έχει, όπως καταλαβαίνετε, πρωτάθλημα. Ξεκούραση. Πάρτε την κυρά, πάρτε τα παιδιά, βγείτε βόλτα. Στα άλλα τα αθλήματα, στηρίξτε. Εδώ είμαστε, μιζού μου, σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye, bye, bye!